ο σταθμός. Ράδιο Φλόρινα. Η συχνότητα 101,5. Η επιλογή δική σας. Ράδιο Φλόρινα. Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, συνδιοργανωτή της εκδήλωσης, σεβαστοί ιερείς, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί συμπατριώτες, κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη. Σας καλωσορίζουμε στη φιλόξενη αίθουσα του θεάτρου του Φιλοεκπαιδευτικού Συνολίου Συλλόγου Φλωρίνης του Αριστοτέλης και στην όμορφη κλειμένη στο πράσινο πόλη της Φλόρινας και σας ευχαριστούμε θερμά για την ανταπόκρισή σας στην πρόσκλησή μας. Η απόψινή εκδήλωση αποτελεί συνέχεια μια σειρά εκδηλώσεων του Συλλόγου μας, όχι μόνο τον τελευταίο 1,5 χρόνο με τα γεγονότα που προέκυψαν από την πρόθεση ψήφισης και την ψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών, αλλά στην πραγματικότητα για τη συνέχιση της ιστορίας του Αριστοτέλη εδώ και 78 χρόνια. Την εθνική, πολιτιστική και κοινωνική υπεράσπιση της μίας και γενικής Μακεδονίας μας. Είναι συνέχεια αγώνων και προσπαθειών που έδωσαν όλοι οι παλαιότεροι από εμάς για αυτόν τον τόπο. Άλλοτε με εμφανή τρόπο, άλλοτε με αφανή. Όπως η μαρτυρία που έδωσαν αθόρυβα την Πορτομαγιά φέτος τα μέλη του τμήματος εθνογραφίας και χορού του συλλόγου μας με αυτά του Μεσονησίου για λογαριασμό καναδικού τηλεοπτικού σταθμού με θέμα την πορεία της Ελληνίδας Μακεδόνισσας γυναίκας που έφυγε από τον τόπο της, τη Δυτική Μακεδονία και πέτυχε στα ξένα με ελληνικούς μακεδονικούς χορούς και παραδοσιακά έθιμα. Παραλάβουμε ιστορία με αθώνες. Σειρά μας να συνεχίσουμε. Τα τετελεσμένα που δημιούργησε η ψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών από τη Βουλή των Ελλήνων είναι συγκεκριμένα. Αναγνώριση κράτους με το όνομα Μακεδονία, τα περιφόρια είναι για αφελείς, εθελοτυφλούντες και κομματικούς αποκρατικούς. Αναγνώριση μακεδονικής εθνικότητας, ηθαγένειας, εθνότητας, αλήθεια, τόσο επιτυδευμένα, λαξευμένη έννοια, ώστε να χάνεται σε μεταφράσεις η ουσία της και η προδοσία. Τρίτον, αναγνώριση μακεδονικής γλώσσας με εισαγωγικά, άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο Γ και χωρίς εισαγωγικά, άρθρο 7, παράγραφος 4, ώστε όταν η μια πλευρά διεκδικεί τα πάντα από την άλλη, να χρησιμοποιεί ανενόχλητα τη μία χρήση, αυτή χωρίς εισαγωγικά. Και αντίθετα, η πλευρά των συντακτών υπερασπιστών της συμφωνίας να χρησιμοποιεί δειλά την άλλη χρήση όταν πρόκειται να επιφυλοποιηθεί ή να προβληθεί. Τόσο πετυχημένη είναι η συμφωνία. Και όχι μόνο για αυτούς τους λόγους. Η απόψινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη στο τρίτο επίτευγμα εντός εισαγωγικών της συμφωνίας των Πρεσπών. Έχει θέμα η γλώσσα της Μακεδονίας μας και η γλώσσα των Σκοπίων. Η γλώσσα που αποτελεί τον υπαριθμό ένα προπαγανδιστικό μηχανισμό προσέγγισης ατόμων, αλλίωσης, οικειοποίησης και σφετερισμού ιστορίας, πολιτισμού, συνείδησης και εδαφών. Το πρώτο όπλο του μακεδονισμού, του επίσημου δηλαδή κρατικού ιδεολογήματος του επεκτατισμού των Σκοπίων. Ο μιλητής της απόψινής εκδήλωσης είναι ο καθηγητής γλωσσολογίας, ομότιμος και επίτιμος καθηγητής γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην πλήτανης του Ιδίου Πανεπιστημίου 2000-2006, πρώην Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, πρόεδρος της Φιλοεκπαιδευτικής Εταιρείας Αθηνών, Αρσάκια και Τροσίτσια Σχολεία, κύριος Γεώργιος Παπινιώτης. Είναι ο πλέον ειδικός επιστήμονας σε θέματα γλωσσολογίας στον ελληνικό χώρο και διεθνώς. Από το βαρύ του βιογραφικό, με τις σπουδές, την πλούσια ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία, την πολυτάλαντη συγγραφική του ικανότητα, τις τιμητικές διακρίσεις, τις συμμετοχές σε συνέδρια, ημερίδες, συνεντεύξεις, δημοσιεύματα, τις διαλέξεις, σε τηλεοπτικές εκπομπές και άλλα πολλά, μας επιτρέπει να αναφέρουμε μόνο τα ακόλουθα. Ο κύριος Γιώργος Παπινιώτης,
καθηγητής γλωσσολογίας, ομότιμος και επίτιμος καθηγητής γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην πρίτανης του Ιδίου Πανεπιστημίου, εισήγαγε τη σύγχρονη γλωσσολογία του Πανεπιστημίου Αθηνών, θεωρία γλώσσας, γλωσσική ανάλυση, σύγχρονη γραμματική, σύνταξη, συνασιολογία, υφολογία, διδασκαλία της γλώσσας. Και μέσω των χιλιάδων μαθητών του, κατά τα 40 και πλέον χρόνια διδασκαλίας του στο Πανεπιστήμιο, επηρέασε σημαντικά την εξέλιξη της γλωσσικής επιστήμης στην Ελλάδα, τόσο στον ακαδημαϊκό, όσο και στον εκπαιδευτικό χώρο. Σε αυτό βοήθησε και η ευρύτερη επικοινωνία του με τους ομιλητές της ελληνικής γλώσσας με γλωσσικές εκπομπές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και γλωσσικά άχρηστον τύπο, με δημόσιες εμφανίσεις και διαλέξεις, καθώς και με μαθήματα στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της ΟΑΣ του Λιβύη, το οποίο ίδρυσε ο ίδιος το 2007, και κυρίως με τα 9 λεξικά του της ελληνικής γλώσσας και τη μεγάλη σύγχρονη γραμματική του παράλληλα προς τα λοιπά δημοσιεύματά του. Ο καθηγητής κ. Μπαμπινιώτης ερεύνησε, μελέτησε και ανέλησε επιστημονικά την ελληνική γλώσσα στη διαχρονία της, αναδεικνύοντας εντός και εκτός Ελλάδας τη συνέχεια, τη συγκουμενικότητα και την καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας. Αξιοποιώντας τις μεθόδους και τα διδάγματα της σύγχρονης γλωσσολογίας, έδωσε έμφαση στη διδασκαλία της γλώσσας, στην εκπαίδευση και στη σχέση γλωσσολογίας και λογοτεχνίας. Η όλη δραστηριότητα του κ. Μπαμπινιώτη τοποθετείται με συνειδητή επιλογή του σε δύο χώρους, τη γλώσσα και την παιδεία. Είναι επίσης χρόνια πρόεδρος των Λασσακίων Σχολείων, διεξήγαγε τον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία, διοίκησε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ελλάδος και υπηρέτησε τον πολιτισμό ως πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού. Πρόσφατα έργα του, το ελληνικό αλφάβητο, αλφάβητο γραφή, ορθογραφία, σύγχρονη σχολική γραμματική για όλους, έχει εκδώσει τα λεξικά, λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, λεξικό για το σχολείο και το γραφείο, ετυμολογικό λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, ιστορία των λέξεων, λεξικό συνωνύμων και αντωνύμων της νέας ελληνικής γλώσσας, λεξιλογικός θησαυρός, μικρό λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, ορθογραφικό λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, λεξικό των δυσκολιών και των αθώων στη χρήση της ελληνικής, λεξικό των πιο απαιτητικών λέξεων της νέας ελληνικής, λεξικό παραγόγων και συνθέτων της νέας ελληνικής, τα παιδιά και τα εγγόνια των λέξεων της ελληνικής. Εκτός του παραπάνω που αναφέρθηκα στο λιπτό βιογραφικό, ο κ. Μπαμπινιώτης είναι ιδιαίτερα γνωρίσιμος και αγαπητός του ευρύτερου κοινού της πατρίδας μας, εξαιτίας του κύρους που τον περιβάλλει, της επιστήμης που υπηρετεί, της εγκλημάθειάς του και των εξαιρετικών ικανοτήτων επικοινωνίας και μεταδοτικότητας με οποιοδήποτε άλλο συνομιλητή. Το τελευταίο καιρό, δε, έχει δώσει πολλές απαντήσεις μέσω συνεντεύξεων στα μέσα ενημέρωσης για την αναγνώριση και κυρίως για τις συνέπειες της αναγνώρισης της μακεδονικής γλώσσας όπως προκύπτει από τη Συμφωνία των Πρεσπών και ιδιαίτερα για τη διάσκεψη του ΟΗΕ του 1977 στην Αθήνα, διαψεύοντας στην πράξη τα παραπλανητικά συμπεράσματα εντός εισαγωγικών που χρησιμοποιήθηκαν ετέχνως στην Ελληνική Βουλή για την υπερψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας κάνατε να υποδεχτείτε την πρόσκλησή σας και να έρθετε στη Μακεδονία, στη Φλόρινά μας και το σύλλογό μας στον Αριστοτέλη. Μετά το τέλος της εισήγησης ομιλίας, θα ακολουθήσει η συζήτηση με το κοινό, το συντονισμό της οποίας θα έχει ο δημοσιογράφος και διευθυντής της ημερήσιας εφημερίδας Εστία, κ. Μανώλης Φωτάκης. Ο κ. Σποτάκης είναι πλέον περισσότερο γνωστός στη Φλόρινα και τον Αριστοτέλη, καθώς συμμετείχε και στην εκδήλωση που διοργανώσαμε εδώ σε αυτή την αίθουσα στις 16 Μαρτίου του 2019 για την νομική αποδόμηση της Συμφωνίας των Πρεσπών μαζί με άλλους εξαίρετους ομιλητές και επιπλέον αγαπητός για τις αλήθειες που εντόπισε και κατέγραψε σε σειρά άρθρων που δημοσίευσε μετά τη μικρή του περιοδία στη Φλόρινα. Εξάλλου, όπως λέει και γράφει, άλλοτε με διάθεση χιούμορ κι άλλοτε σοβαρά, ζει στην Αθήνα και κατοικεί στη Μακεδονία.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοντάκη, για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας. Παρόλο και ο εκδότης των εφημερίδων Εστία και Δημοκρατία, κύριος Γιάννης Φιλιππάκης. Ευχαριστούμε τους χορηγούς που και πάλι επιθυμούν να παραμείνουν ανώνυμοι και παρευρίσκονται στην αίθουσα. Φυσικά, όσοι επιθυμείτε ακόμα και τώρα να συμμετέχετε ως χορηγοί της εκδήλωσης, δεν λένε ποτέ όχι, εδώ είμαστε, μας ξέρετε και περιμένουμε. Κύριε καθηγητά, συγγνώμη για τα συνεκτικά του λεκτικά μου λάθη. Σας παρακαλώ πολύ, λάβετε το χώρο, το λόγο. Είναι τιμή μου και χαρά μου να βρίσκομαι σε μια ιστορική πόλη που είναι η Φλόρινα και στην τιμή αυτή προστίθεται στη δική μου συνείδηση η παρουσία σας. Με τιμάτε με την παρουσία σας και θα ήθελα να ανταποκριθώ με τι άλλο, με τον επιστημονικό λόγο, αυτόν μπορώ να παράσχω, που φωτίζει πράγματα ενίοτε και πρόσωπα. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ που είστε απόψε εδώ, με τιμάτε. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ που είστε απόψε εδώ, Άγιοι Πατέρες, εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Θέλω να ξεκινήσω με ευχαριστίες στον Σύλλογο Αριστοτέλη, τον φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο Φλωρίνας, για τη δραστηριότητα που αναπτύσσει, μέσα στην οποία ήταν και η πρόσκληση να βρεθώ εδώ και να αναπτύξω επιστημονικά το θέμα το διπλό της γλώσσας της αληθινής της Μακεδονίας μας, διαχρονικά αρχαίας και νέας, και το θέμα της γλώσσας των Σκοπίων, που πρόσφατα αναγνωρίστηκε ως μακεδονική, μέσα από ένα, όπως το έχω χαρακτηρίσει, τραγικό ιστορικό λάθος. Κυρίες και κύριοι, η γλώσσα μας αφορά όλους. Γι' αυτό δεν είναι κάτι που έρχεται να προστεθεί. Είναι κεντρικό, κυρίως θέμα, σημείο αναφοράς. Ο Βίτκενστάιν, αυτός ο φιλόσοφος της γλώσσας, ο οποίος λέω, επειδή με τιμούν και Άγιοι Πατέρες απόψε με την παρουσία τους, ότι ο Βίτκενστάιν ήταν και βαθύτατα πιστός. Μάλιστα συγκρούστηκε με τον μεγάλο φιλόσοφο, τον Ράσελ, γιατί ο Ράσελ ήταν άθεος και δεν μπορούσε να δεχθεί την πίστη του Βίτκενστάιν, ο οποίος όμως όλους τους ξεχώρισε από όλους, υπερπίθησε όλον την γνώση και έμεινε μέσα στον χώρο της αναλυτικής φιλοσοφίας, δηλαδή της φιλοσοφίας της γλώσσας. Ο Βίτκενστάιν λοιπόν έχει πει «Ο κόσμος μου είναι η γλώσσα μου». Άρα όταν μιλάμε για την γλώσσα της Μακεδονίας μας, μιλάμε για κάτι πολύ σημαντικό που έχει άμεση σχέση με την ταυτότητά μας, με την ύπαρξή μας, με την ιστορία. Θα ξεκινήσω με μία τοποθέτηση για να έχουμε μία εικόνα γενικότερη της γλώσσας. Ο ιδρυτής της σύγχρονης γλωσσολογίας, ο Φερντινάντ Σωσίρ, έχει πει ότι κάθε φυσική γλώσσα είναι μία ταξινόμηση του κόσμου. Δηλαδή,
Κάθε λαός βλέπει διαφορετικά, αντιλαμβάνεται διαφορετικά, οργανώνει διαφορετικά και εκφράζει διαφορετικά τον κόσμο. Είναι μια άλλη θέαση, οργάνωση και έκφραση του κόσμου κάθε γλώσσα. Δεν είναι απλώς λέξεις για τα ίδια πράγματα. Έτσι οι Έλληνες, θα μπορούσαμε να φέρουμε χιλιάδες παραδείγματα, ασχολούμενος με τη λεξικογραφία, έχω περάσει από την περιπέτεια των λέξεων της ελληνικής, θα μπορούσαμε να φέρω πολλές λέξεις, να αναφέρω τη λέξη κόσμος, πώς την αντιλαμβάνεται ο Έλληνας, τι είναι κόσμος. Κόσμος είναι η τάξη. Βλέπει δηλαδή τον κόσμο ως μορφή τάξεως που αντιπαραθέτει στο χάος. Δεν θέλει το χάος, θέλει την τάξη και έτσι ονομάζει ότι υπάρχει γύρω του κόσμο. Άλλες γλώσσες θα τον πουν ύπαιθρο ή θα πουν φως ή θα πουν κάτι άλλο. Η ελληνική θέση, θεώρηση του θέματος είναι ο κόσμος ως τάξη. Να μιλήσει κανείς για την δημοκρατία, δηλαδή την αντίληψη ότι η εξουσία, η δύναμη πρέπει να ανήκει στον Δήμο, δηλαδή εις τους πολλούς, εις το λαό και να μην είναι θέμα του ενός. Να μιλήσει κανείς για τον διάλογο, μία από τις κέρυες διανοητικές συλλήψεις και πολιτικές μαζί και κοινωνικές μαζί είναι η έννοια του διαλόγου. Τι είναι ο διάλογος? Η αμοιβαιότητα στην επικοινωνία. Δίνω και παίρνω. Ακούω και μιλάω. Αυτή η αμοιβαιότητα μέσα από το διά είναι που χαρακτηρίζει τον διάλογο, που δεν είναι τυχαίο ότι πέρασε να είναι μια διεθνής λέξη, διαλόγ, διάλογ και ούτω καθεξής, και από εκεί και το διαλέγομαι και η διαλεκτική, δηλαδή μια διαδικασία ανταλλαγής σκέψεων μέσα από το λόγο. Και κάτι άλλο. Όταν μιλάμε για γλώσσα, δεν μιλάμε, και θέλω να το τονίσω αυτό και αύριο που θα μιλήσω εδώ στα παιδιά επιμείνω σε αυτό, ότι η γλώσσα δεν είναι ένα απλό εργαλείο. Αυτή η εργαλειακή αντίληψη της γλώσσας είναι λειψή έως εσφαλμένη. Η γλώσσα πάνω απ' όλα είναι αξία. Η αξιακή αντίληψη της γλώσσας είναι αυτό που την κάνει να είναι τόσο σημαντική. Γιατί η γλώσσα ενός λαού είναι ο πολιτισμός, είναι η ιστορία, είναι η σκέψη του, γιατί γλώσσα και σκέψη δεν χωρίζονται. Είναι ο ψυχισμός του, είναι η ταυτότητά του. Αν η γλώσσα λοιπόν είναι ταυτότητα, καταλαβαίνετε τι σημαίνει να παίρνεις, να ιδιοποιείσαι, να σφετερίζεσαι μέσα από τη γλώσσα την ταυτότητα ενός άλλου λόγου. Αυτό έχει συμβεί με τη γλώσσα των Σκοπίων όταν αποκαλείται μακεδονική. Η ελληνική, κυρίες και κύριοι, να το πω και αυτό, όταν μιλάμε για την αρχαία ελληνική, δεν υπάρχει ενιαία ελληνική πριν από τον Αλέξανδρο, δηλαδή πριν από τον 3ο αιώνα. Τέταρτο. Δηλαδή μέχρι τότε τι υπάρχουν, διάλεκτοι. Υπάρχει η δωρική διάλεκτος, υπάρχει η αχαϊκή διάλεκτος, η ιωνική αττική διάλεκτος, όμως οι διάλεκτοι δεν έχουν τόσο μεγάλη διαφορά ώστε οι μεν να μην καταλαβαίνουν τους δε. Ο Αθηναίος να μην καταλαβαίνει τον Σπαρτιάτη, ο Σπαρτιάτης να μην καταλαβαίνει τον Κρητικό, ή να μην καταλαβαίνει τον Θεσσαλό. Όμως η γλώσσα υπάρχει μέσα από διαλέκτους. Και μάλιστα είναι και κάτι χαρακτηριστικό της ελληνικής, ότι η αρχαία λογοτεχνία είναι γραμμένη σε διαλέκτους.
και ανάλογα με το είδος χρησιμοποιείται και η διάλεκτος. Τα ομηρικά έτη ξεκίνησαν με την αχαϊκή διάλεκτο και μετά πέρασαν στην ιωνική διάλεκτο. Η μελική ποίηση είναι σε αχαϊκή διάλεκτο και ούτω καθεξής. Δηλαδή υπήρχε και μάλιστα στην τραγωδία τα χωρικά είναι σε δωρική διάλεκτο ενώ τα λοιπά μέρη της τραγωδίας είναι στην ιωνική αττική διάλεκτο. Αυτή ήταν η κατάσταση της αρχαίας γλώσσας, επομένως και η μακεδονική που θα μας απασχολήσει εντασσόταν σε μία από τις αρχαίες διαλέκτους. Υποστηρίζω με σειρά δημοσιεύσεων, ακολουθώντας και άλλους μεγάλους της γλωσσολογίας, τον Γεώργιο Χατζηδάκη, τον Καλέρη και άλλους μεγάλους και ιστορικούς ακόμη, τον Σακελαρίου, ότι η γλώσσα η αρχαία μακεδονική ανήκε κατεξοχήν στην δωρική διάλεκτο. Όχι στην αχαϊκή, μόνο ότι είχε αχαϊκά στοιχεία, κυρίως στην δωρική διάλεκτο. Θα μιλήσω γι' αυτό. Για όλα αυτά, το 92, εξέδωσα αυτό το βιβλίο, η γλώσσα της Μακεδονίας, όπου περιέλαβα, εκτός από τα δικά μου άρθρα, και βασικά άρθρα, για μένα την αρχαία του Γεωργίου Χατζηδάκη και του Σακελαρίου, του Μιχάλη του Σακελαρίου του Ιστορικού, για δε την νεότερη γλώσσα, περιέλαβα επιλεγμένα κομμάτια από το βιβλίο του αείμνηστου Νικολάου Ανδριώτη, καθηγητού της γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, δεν βρίσκεται στη ζωή πριν από πολλά χρόνια. Και επίσης άρθρα του Καλέρη, ο Καλέρης υπήρξε ο κύριος μελετητής της αρχαίας μακεδονικής με δύο τόμους γαλλιστή εκδεδομένους και επίσης συμβολές από άλλους γλωσσολόγους και ιστορικούς. Επομένως έχω μελετήσει, έχω ασχοληθεί, έχω δημοσιεύσει, γι' αυτό και δεν υπήρξα άλαλος και άφωνος όταν ετέθη το θέμα της γλώσσας της Μακεδονίας, της ελληνικής και της γλώσσας των Σκοπίων. Και έτσι βγήκα και προσπάθησα να αποκαταστήσω την αλήθεια την επιστημονική που συμπίπτει με την εθνική, ιστορική αλήθεια. Ας ξεκινήσω το θέμα μου με κάτι που σας είναι οικείο, αλλά θα ήθελα να το δούμε πιο οργανωμένα από έναν άνθρωπο που δουλεύει με τις λέξεις και με τη γλώσσα. Με το όνομα Μακεδονία. Όνομα ελληνικό, ελληνικότατο. Το Μακεδονία είναι από το Μακεδόνες, Μακεδόν, Μακεδόνες. Και το Μακεδόν, Μακεδόνες, είναι από το Μακεδνός, που απαντά ήδη στον Όμηρο, η λέξη Μακεδνός. Τι σημαίνει Μακεδνός? Το πρώτο κομμάτι της λέξης είναι το μάκος, το μήκος. Επομένως είναι ο μακρύς, ο ψηλός, ο ψηλόκορμος Μακεδνός. Και έχει σχέση με το μακρός, με το μάκος, το μήκος δηλαδή. Και το βρίσκουμε στον Όμηρο που μιλάει «Ία τε φύλλα Μακεδνής Αιγύριο», σαν τα φύλλα της ψηλόκορμης Λεύκας. Ήδη χρησιμοποιείται όρος Μακεδνός στον Όμηρο για να χαρακτηρίσει τη Λεύκα, την ψηλόκορμη. Ο Ηρόδοτος ήδη μας λέει το περίφημο στο οποίο αναφερόμαστε πάρα πολύ συχνά και είναι καλό να το ξέρει και να το θυμάται και να το αναφέρει κανείς, ο Ηρόδοτος λέει «Το δε δωρικόν πολυπλάνη τον κάρτα» είχε μακρά πολυπλάνηση μεγάλη «Ήκε εν πίνδο
το δωρικό, Μακεδνών καλεόμενων. Κατοικούσε στην Πίνθο και ονομαζόταν Μακεδνών. Το δωρικό, λέω, και που υποστηρίζω ότι είναι και το δωρικό και στη γλώσσα. Η κύρια ετυμολογία λοιπόν της Μακεδονίας είναι από το Μακεδόνε, στο Μακεδόν από το Μακεδνός. Μακεδνός σημαίνει ψηλός, μακρύς, ψηλόκορμος. Υπάρχει και άλλη ετυμολογία. Στην ετυμολογία δεν είμαστε ποτέ απόλυτοι. Υπάρχει και μια άλλη πρόταση, πάλι βέβαια από το μήκος Μάκρος, ότι είναι από ένα Μακικεδόν Μακεδόν. Οπότε θα είναι πάλι το μακρός, το δε κεδόν αυτό είναι το χθόν. Στα μακεδονικά η έννοια της γης. Επομένως, τι είναι η Μακεδονία? Είτε η μακρινή χώρα, είτε η υψηλή, η βόρεια χώρα. Αυτή είναι η σημασία του τοπονημίου Μακεδονία. Και οι κάτοικοι, Μακεδόνες, Μακεδνοί πρώτα απ' όλα και Μακέτες. Αυτά είναι τα επιστημονικώς ισχύοντα για την ονομασία της Μακεδονίας, των Μακεδόνων, που καταλαβαίνετε ότι δεν έχουν καμία σχέση με άλλες γλώσσες όπως η Σλαβική και όχι μόνο. Θα ξεκινήσουμε με την αρχαία Μακεδονική, όπως είπαμε. Υποστηρίζω λοιπόν ότι είναι δωρική διάλεκτος. Στηρίζομαι στον Ηρόδοτο, όχι μόνο, αλλά όπως συνηθιζόταν σε αρχαίες διαλέκτους, δεν ήταν αμυγής, να μην έχουν δηλαδή καμία επίδραση από άλλες. Έτσι, η μακεδονική η αρχαία, μολονότι δωρική, είχε μία επίδραση όχι από την βόρεια Αχαϊκή Θεσσαλία Λέσβος, αλλά, έχει μεγάλη σημασία αυτό, είχε σχέση με την Νότια Αχαϊκή. Η Νότια Αχαϊκή είναι η Αρκαδοκυπριακή, Αρκαδική και Κυπριακή και είναι η Μυκηναϊκή που ξέρουμε από τις Μυκηναϊκές πινακίδες της γραμμικής γραφής Β. Οι πινακίδες αυτές και η διάλεκτος αυτή και οι μαρτυρίες αυτές μας πηγαίνουν στον 15ο αιώνα. Οι πινακίδες αυτές είναι από το 1450 μέχρι το 1200. Είναι η παλαιότερη μορφή της ελληνικής γλώσσας. Με αυτήν την Μυκηναϊκή, με την συγγενή Αρκαδική και Κυπριακή, με την Ιωνική Αττική που έχει κοινά στοιχεία, εκεί υπάρχουν στοιχεία που φέρνουν να είναι μαζί και η Μακεδονική. Τα λέω αυτά για να δείξω πόσο μακριά πηγαίνουμε όταν αναζητούμε τις απαρχές της Μακεδονικής. Υπάρχει μια θεωρία ενός μεγάλου γλωσσολόγου που λέει ότι οι διάλεκτοι οι ελληνικές ήταν δύο βασικά. Ήταν η δωρική και η προδωρική. Η προδωρική την ονομάζει και πρωτομικηναϊκή, δηλαδή μια πολύ παλιά μορφή της ελληνικής που είναι παράλληλα με την δωρική. Σε αυτήν την πρωτοδωρική, προδωρική και πρωτομικηναϊκή, σε αυτή την ομάδα, την πολύ παλιά, ανήκει και η Μακεδονική. Γιατί λέμε, δεν θα πω σε λεπτομέρειες, γιατί εκεί πια μπαίνουμε στα βαθιά της γλωσσολογίας και θέλει μια άλλη αντιμετώπιση. Λέμε ότι δεν είναι συγγενής με την Βόρεια Αχαϊκή. Γιατί? Γιατί, ας πούμε, την λέξη δρύς την βρίσκουμε στα μακεδονικά, την αρχαία μακεδονική, ως δάριλο, με ύψιλο και δύο λάμδα, δάριλος, ενώ αν ήταν της Βόρεια Αχαϊκής θα ήταν δόριλος. Λέει κράτερος, το όνομα αυτό, αν ήταν της Βόρειας θα ήταν κρότερος. Λέει
Βάραθρον, ενώ αν ήταν της Βόρειας Αχαϊκής θα ήταν Βέρεθρον. Δηλαδή μία σειρά στοιχείων μας δείχνει συγγένεια με την Νότια Αχαϊκή που την φέρνει κοντά στην Μυκηναϊκή, που την φέρνει σε μία πολύ παλιά περίοδο των διαλέκτων της ελληνικής να εντάσσεται και η αρχαία Μακεδονική. Τι υλικό έχουμε από την αρχαία Μακεδονική? Δεν θα μας εκπλήξει ότι το υλικό αυτό είναι λίγο. Γιατί, αγαπητοί, έχουν λεχθεί αυτά τα πράγματα. Οι άνθρωποι, έχοντας φιλοδοξίες ο Φίλιππος, δεν κάνει επίσημη γλώσσα γραπτή και προφορική, ας το πω έτσι, τα χωριάτικα, δηλαδή αυτά που μιλάνε οι απλοί άνθρωποι, αλλά θέλει μία διάλεκτο με κύρος, πολιτικό, κοινωνικό, παιδευτικό. Κάνει επίσημη γλώσσα του Μακεδονικού κράτους την Αττική διάλεκτο. Την Αττική διάλεκτο. Έχουμε 6.000 επιγραφές σε Αττική διάλεκτο από τον 4ο αιώνα και εξής. 6.000 επιγραφές. Οι άλλοι, οι καθημερινοί, οι ομιλούμενοι, αυτοί οι δωρικοί που λέω, αυτοί τη μιλούσαν, αλλά δεν την έγραφαν. Δεν την χρησιμοποιούσαν επίσημα. Είναι σαν να λέμε τα τσακώνικα κάτω σε μια περιοχή, ή τα κρητικά, ή τα θεσσαλιώτικα, ή τα κερκυραίικα. Αυτά τα μιλάει ο κόσμος, δεν τα γράφει. Πολύ αργότερα άρχισε να τα γράφει. Γι' αυτά ξέρουμε μόνο προφορική παράδοση. Δεν ξέρουμε πρώιμα γραπτή παράδοση. Αυτό συνέβη και με την αρχαία Μακεδονική. Αυτά που μιλούσαν τα δωρικά δεν τα έγραφαν γιατί ήθελαν μία επίσημη και πολύ μεγάλου υψηλού κύρους διάλεκτο και πήραν την Αττική διάλεκτο. Τι ξέρουμε για την Μακεδονική αυτή, την αρχαία, αυτά που μιλούσαν οι άνθρωποι? Έχουμε μόνο 350 λέξεις. Είναι 150 κοινές λέξεις και 200 κύρια ονόματα. Και πώς τα ξέρουμε αυτά? Τα βρήκαμε μαζεμένα. Ένας Μακεδόν γραμματικός, ο Αμερίας, 3ου αιώνα π.Χ., συνεκέντρωνε και έγραφε τις λέξεις που είχαν μια άλλη σημασία, ένα άλλο ενδιαφέρον. Αυτές τις λέξεις, τις περίεργες, ας το πούμε, τις διαλεκτικές, οι αρχαίοι τις ονόμαζαν γλώσσες, γλώτες. Γλώσσα δεν σήμαινε μόνο αυτό που ξέρουμε. Όταν λέμε γλώσσα και αναφερόμαστε σε λέξεις, εκεί σημαίνει λέξεις διαλεκτικές, λέξεις που αποκλίνουν, λέξεις με άλλο περιεχόμενο. Αυτές λοιπόν τις λέξεις κατέγραψε ο Αμερίας, ο γραμματικός, ο Μακεδόν, 3ος αιώνας, τις πήρε από τον Αμερία και όχι μόνο ο Ησύχιος, ένας άλλος λεξικογράφος του 5ου αιώνα μετά Χριστόν, ο Ησύχιος, και επίσης αναφέρονται στην αρχαία Μακεδονική πολλοί γραμματικοί, πολλοί σχολιαστές, πολλοί λεξικογράφοι, πάντοτε όμως για να δείξουν κάτι που έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είτε ως λέξη, είτε ως τύπος, είτε ως ερμηνεία. Καταρχάς, δεν νομίζω ότι κανείς όταν ακούσει λέξεις αρχαίες μακεδονικές όπως ακρουνή, αμαλός, αργύπους, κάραβος και βαλά πεζέτερος, χάρον, νικάτορ, δώραξ, αγκαλής, θα καταλάβει ότι δεν είναι ελληνικά. Προφανώς είναι ελληνικά. Αυτές είναι αρχαίες μακεδονικές λέξεις.
όπως και αν ακούσει τα ονόματα Αμίντας, Αλκέτας, Φιλότας, Εύδαμος, Νικόλαος, Αρχέλαος, Βερενίκη, Αντιγόνη, Θεσσαλονίκη, Αταλάντη. Δεν θα καταλάβει ότι αυτά είναι ελληνικά. Ναι, αλλά είναι αρχαία, μακεδονικά ελληνικά. Τι συνέβαινε και τι έχουμε για την αρχαία μακεδονική. Έχουμε παρατηρήσεις διάφορες πώς οι Μακεδόνες λένε αυτή ή εκείνη τη λέξη που έχει άλλη σημασία σε άλλες διαλέκτους. Παράδειγμα, ακόντιον, δωράτιον, μικρά λόγχη, ράχιμπε Μακεδόνες. Ενώ οι άλλοι έλεγαν πολύ δωράτιον και μικρά λόγχη, οι Μακεδόνες λένε με το ακόντιον την ράχιμ. Άσπυλος, χύμαρος υπό Μακεδόνων. Γόπας, κολλιούς Μακεδόνες. Ζυρίνη, Αφροδίτη εν Μακεδονία. Κάραβος, υποδέτων Μακεδόνων η πύλη και τα εν της ξηρής ξύλης σκολίκια και το θαλάτιον ζώων καραβίδα. Ματίης, η μεν φωνή μακεδονική, όρνης. Τι γίνεται λοιπόν. Έχουμε ένα πλήθος παρατηρήσεων που λένε αυτή τη λέξη την ξέρουμε ως δωρή, αλλά στους Μακεδόνες σημαίνει αυτό. Εκείνη η λέξη είναι μακεδονική, σημαίνει εκείνο. Αυτά επομένως τα έχουμε ως παρατηρήσεις για μακεδονικές λέξεις που ήταν διαλεκτικές και που ενδιέφεραν τους σχολιαστές, τους γραμματικούς, τους ανθρώπους που θύρευαν τις λέξεις. Είπαμε για τον Ηρόδοτο και λέω και ένα άλλο χωρίο του Ηροδότου, μιλώντας για τους Λακεδαιμονίους, τους Κορινθίους, τους Οικειονίους, τους Επιδαυρίους, τους Τριζίνιους, ο Ηρόδοτος λέει «Δωρικών και Μακεδνών έθνος εξερινεούται και πίνδου και της Δριοπίδος ίστατα ορμηθέντες». Όλοι αυτοί λοιπόν είναι δωρικών και Μακεδνών έθνος, κοιτάξτε πώς τα βάζει μαζί. Και μας είπε και στο άλλο που διάβασα ότι το δωρικών αρχικά είχε εν πίνδο και εν τεύθεν ήρθε στην Πελοπόννησο. Έχουμε ένα επίγραμμα που είναι έτσι χαρακτηριστικό και το αναφέρουμε. Μια κοπέλα έχει πεθάνει, Μακεδόνισσα, και στο μνήμα της υπάρχει μία επιγραφή. Την κοπέλα αυτή την έλεγαν με ένα δυσόνυμο όνομα, κακό όνομα, από το κόπρος, κοπρία. Και γράφει, «Ούνομα μεν, κοπρία, μακέτες επιχώριο». Το όνομά μου επιχωριάζει στους Μακεδόνες. «Ούνεκα μεμφθή μηδενή». Και γι' αυτό το λόγο μην μεμφθείς κάποιον που βλέπεις αυτό το όνομα. «Κοπρίεν μου ονόμασαν οι ενέτε». Οι γονείς μου με ονόμασαν κοπρίεν. Όλο αυτό επίγραμμα, 3ο αιώνας, γραμμένο σε επιγραφή επιτύμβια για αυτή την Μακεδόνισσα κοπέλα. Πάλι από λέξεις, γλώσσες, άβαγνα, ρόδα Μακεδόνες, άβαγνα τα λένε. Ενώ αβάθων, διδάσκαλος Κύπριοι. Αβλεπές, αυλαβές οι Κρήτες. Αβρανίδας, κροκοτούς οι Λάκωνες. Αβρούτες, οφρύς οι Μακεδόνες. Αβόρ, ιός οι Λάκωνες. Βλέπετε πώς βάζει τις διάφορες περιοχές, τους διάφορους, τους Κρήτες, τους Λάκωνες, πώς το λένε οι Κρήτες, πώς το λένε οι Λάκωνες, πώς το λένε οι Μακεδόνες. Δεν κάνει κανέναν διαχωρισμό. Είναι όλοι εκεί. Και ένας γραμματικός περίφημος, ο Δίδυμος, θέλει να ετυμολογήσει τη λέξη Αφροδίτη, το όνομα της Αφροδίτης. Θέλει λοιπόν να το ετυμολογήσει
προκύψει από το αυρό της διέτης. Δηλαδή, διαιτάται, τρέφεται με αυρό τρόπο. Ναι, αλλά το αυρός έχει βήτα και δεν έχει φύ για να βγάλει το αφροδίτη. Πώς θα το εξηγήσει, δεν λέει αφρόν διέτης, λέει αυρόν διέτης. Λέει λοιπόν, ο δε δίδυμος παρά το αυρόν της διέτης, ετυμολογεί τη λέξη, το βήτα, το φύ συγγενέσαι. Το βήτα είναι συγγενές προς το φύ. Δήλων εκ του Μακεδόνας, τον Φίλιππον, Βίλιππον καλή. Είναι αλήθεια αυτό. Εδώ στη Μακεδονία, αντί για το φύ, χρησιμοποιούσαν το βι. Δηλαδή δεν έλεγαν Φίλιππος, έλεγαν Βίλιππος. Δεν έλεγαν κεφαλή, έλεγαν κεβαλή. Είναι ένα πολύ γνωστό χαρακτηριστικό, μια αλλαγή που υποστηρίζω αλλού σε ένα ξενόγλωσσο δημοσίευμα, ότι δείχνει μεταβολές άλλες που έγιναν στο φωνολογικό σύστημα της ελληνικής στα μακεδονικά πολύ πρώιμα. Λοιπόν, δήλωνε του Μακεδόνας τον Φίλιππον Βίλιππον καλήν και τον Φαλακρόν Βαλακρόν και τους Φρίγας Βρίγας, άρα δεν είχε κανένα πρόβλημα να πει το αγρόν διέτης ότι θα μας δώσει το Αφροδίτη, αφού οι Μακεδόνες το φύ το δηλώνουν με το βήτα. Κεφαλή, λέει αλλού, από το κεκυφώσε ήγουν και κάνθε και Υποκράτης, κύβητον, Μακεδόνες δε κεβλήν. Πάει λοιπόν να ετυμολογήσει το κεφαλή από που βγαίνει, πρέπει λέει να είναι από το κεκυφώσε, να που ο Υποκράτης λέει κύβητον, να που οι Μακεδόνες λένε κεβλήν, να λοιπόν από εκεί. Και θα πω και ένα τελευταίο ως προς αυτά. Ο μεγαλύτερος και γνωστότερος και κυριότερος γραμματικός είναι ο Απολλώνιος ο Δύσκολος. Οι Έλληνες, αυτό αξίζει να το πω, έγραψαν την πρώτη γραμματική και το πρώτο συντακτικό. Την πρώτη γραμματική την γράφει Διονύσιος ο Θράξ, 100 π.Χ. Και πώς λέγεται? Τέχνη γραμματική. Προσέξτε, αυτό που λέμε γραμματική είναι κατά παράληψη του τέχνη. Δηλαδή η ανάλυση τότε λεγόταν τέχνη. Και ξέρετε πώς έλεγαν τους γραμματικούς? Τεχνολόγους. Η λέξη τεχνολόγος δήλωνε τον γραμματικό που κάνει ανάλυση της γλώσσας στα μέρη του λόγου και στα συστατικά. Πλήρης λοιπόν τίτλος της πρώτης γραμματικής, τέχνη γραμματική, Διονύσιος ο Θράξ, 100 π.Χ. Το 200 μετά Χριστόν, ένας άλλος γραμματικός, ο Απολλώνιος, γράφει το περί συντάξεως, σύνταξης. Και του κολλάνε και το παρατσούκλι Απολλώνιος ο Δύσκολος. Και τι λέει εκεί ο Απολλώνιος που μας έχει το πρώτο συντακτικό της γλώσσας? Και όλα αυτά που ξέρουμε μετά και για τη γραμματική και το συντακτικό είναι από μεταφράσεις των Ρωμαίων από τα ελληνικά και πέρασαν σε όλες τις γλώσσες. Λοιπόν, θέλει να εξηγήσει τον τύπο ο υπότα, αντί να λένε ο υπότης στον Όμηρο, λέει ο υπότα, ο τοξότα, αντί να λέει ο τοξότης, ο νεφελιγερέτα. Και θέλει να εξηγήσει αυτό το τύπο. Και τι λέει ο Απολλώνιος ο Δύσκολος? Με το βάρος που έχει από το έργο του περί συντάξεως και την ανάλυση που κάνει της γλώσσας. Η κλητική αντί ευθειών, ευθεία λέγεται η ονομαστική πτώση και οι άλλες είναι πλάγιες πτώσεις. Η κλητική αντί ευθειών παραλαμβάνεται κατά μακεδονικών ή θεσσαλικών έθος. Προσέξτε, πάει να πει ότι το υπότα και το τοξότα που είναι κλητική, είναι προσαγόρευσης, προσφώνηση. Εδώ η κλητική λαμβάνεται αντί για τις ευθείες πτώσεις, δηλαδή την ονομαστική. Πώς γίνεται αυτό? Κατά μακεδονικών ή θεσσαλικών έθος.
όσοι προημών τοτι ούτων επισώσαν. Για προσέξτε τώρα, για να πάει να εξηγήσει ομοιρικούς τύπους με βάση το τι ισχύει στη Μακεδονική, δεν το κάνεις αυτό εάν δεν λογαριάζεις τη Μακεδονική ως πολύ αρχαία που μπορείς να στηριχθείς για να εξηγήσεις τύπους του ομοίρου. Μπορώ να πολλαπλασιάσω τις παρατηρήσεις, δεν το κάνω, το λέω μόνο ως απειλή εναντίον σας, δεν το κάνω, για να περάσω στην ψευδομακεδονική των Σκοπίων. Έχω γράψει για αυτά τα πράγματα και στη γλώσσα της Μακεδονίας και σε ένα άρθρο το οποίο αναπαράγεται συχνά για την ψευδόνυμη γλώσσα ενός ψευδεπίγραφου κράτους, έλεγα. Και τελευταία στο βήμα, τα ονόματα δεν είναι πάντοτε αθώα. Έχω γράψει πάρα πολλά. Όσοι χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο, μπείτε στο Google, γράψτε το όνομά μου, θα σας φέρει όλα τα δημοσιεύματα αυτά, τα οποία είναι πολλά και νομίζω ενδιαφέρον. Αγαπητοί, εσείς εδώ έχετε κάποια ακούσματα αυτών των λεγόμενων Σλάβικων ή Μακεδονίτικων ή Σλαβομακεδονικών. Έχετε κάποια ακούσματα. Σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, όταν ακούνε για τη γλώσσα των Σκοπίων και ακούνε να τη λένε και Μακεδονική, σου λέει κάποια σχέση τα έχει αυτή με τα ελληνικά. Δεν μπορεί να τη λένε έτσι. Και έχω δείξει, δημοσιεύσει διάφορα πράγματα. Λέω, ας πούμε, το «θα πάω στα Σκόπια». Πώς το λένε στην γλώσσα των Σκοπίων? «Γιάσκε όταν βοσκόπιε». Και το γράφω με το κυριλικό αλφάβητο, το σλαβικό κυριλικό αλφάβητο. Διαβάζουμε ένα βιβλίο. «Νίε προτσίτα με κνίγα». Το γράφει με κυριλικό σλαβικό αλφάβητο. Επομένως, αυτά δεν έχουν καμία σχέση με ελληνική γλώσσα. Δεν έχουν σχέση ως λεξιλόγιο, ως δομή γλώσσας, γραμματική σύνταξη, ως γραφή. Γράφονται ως σλαβική γλώσσα που είναι, με το κυριλικό αλφάβητο, το οποίο έχει ονομαστεί έτσι το σλαβικό αλφάβητο, γιατί ο Κύριλλος έτσι ήταν ο μοναχός που πήγε μαζί με τον Μεθόδιο, οι Έλληνες Μακεδόνες. Μοναχοί που στα Βυζαντινά χρόνια πήγαν και διέδωσαν τον χριστιανισμό και χρειαζόταν να γράψουν και την Καινή Διαθήκη για να μπορεί να διαβάζει. Δημιούργησαν λοιπόν ένα αλφάβητο με βάση το ελληνικό αλφάβητο. Στο άλλο βιβλίο μου, το ελληνικό αλφάβητο, δίνω τις αντιστοιχίες που υπάρχουν στο κυριλικό αλφάβητο από τα ελληνικά. Τα ελληνικά έχουν δώσει, το λέω, κάνω μία έτσι παρένθεση, να πω ότι το ελληνικό αλφάβητο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε ο γραπτός λόγος των Ελλήνων, δηλαδή ο ελληνικός πολιτισμός. Ο ελληνικός πολιτισμός είναι ένας πολιτισμός του γραπτού λόγου. Ναι, αλλά ο γραπτός λόγος για να υπάρξει πρέπει να υπάρξει γραφή. Και για να υπάρξει γραφή πρέπει να υπάρξει αλφάβητο. Το αλφάβητο το ελληνικό που είχε κάποια στοιχεία σημειτικά εξελίχθηκε για πρώτη φορά σε πραγματικό αλφάβητο με την επινόηση των φωνιέντων και με μια άλλη λειτουργικότητα, και αυτό το ελληνικό αλφάβητο είναι η βάση των κειμένων μας, των ελληνικών. Για φανταστείτε, θα υπήρχε ελληνικός πολιτισμός εάν ο κόσμος δεν γνώριζε τον Αριστοτέλη, τον Πλάτωνα με τα κείμενά του, τον Όμηρο, τον Εσχύλο, τον Ευρυπίδη, τον Θουκυδίδη, τον Πολύβιο. Τι να πω. Όλα αυτά στηρίχθηκαν στο αλφάβητο. Το αλφάβητο λοιπόν αυτό από τη Χαλκίδα, την Εύβοια, μεταφέρθηκε στην Κάτω Ιταλία και τις διαφορές που είχε το χαλκιδικό αλφάβητο, της Χαλκίδας το αλφάβητο, από το Αττικό αλφάβητο,
Ας πούμε το γάμα δεν ήταν δύο κεραίες, ήταν μία καμπύλη. Το δέλτα δεν είναι τρεις κεραίες, είναι μία κεραία και μία καμπύλη. Αυτές ήταν οι μικροδιαφορές. Αυτές μεταφέρθηκαν εκεί κάτω και το λατινικό αλφάβητο είναι από το ελληνικό αλφάβητο. Το κυριλικό αλφάβητο είναι από το ελληνικό αλφάβητο. Το γερμανικό, το γοτσικό αλφάβητο είναι από το ελληνικό αλφάβητο. Το αλβανικό αλφάβητο από το ελληνικό αλφάβητο. Μία σειρά αλφαβήτων ήταν λογικό αυτό και φυσικό, προήλθαν από το λειτουργικό, εύκολο, ευμάθητο αλφάβητο που ήταν το ελληνικό. Λοιπόν, αυτό το αλφάβητο έδωσε και το κυριλικό αλφάβητο, το σλαβικό αλφάβητο. Πάμε τώρα στην γλώσσα, αυτήν την γλώσσα των Σκοπίων. Τι γλώσσα είναι αυτή? Είναι μια γλώσσα βουλγαρική στην προέλευσή της, με πολλά σερβικά στοιχεία. Είναι μια βουλγαροσερβική γλώσσα, δηλαδή ως γλωσσολόγος, όχι εγώ ως άτομο, όλοι όσοι ασχολούμαστε με αυτά, όταν θέλουμε να περιγράψουμε αυτή τη γλώσσα, την ορίζουμε ως βουλγαροσερβική και είναι η γλώσσα της περιοχής που το 1918 αποτελούσε τη Νότια Σερβία, αυτή που ήταν γνωστή ως Βανόβινα Βαρδάσκα, δηλαδή διοικητική περιφέρεια Βαρδάρια, 1918. Η βουλγαρική τώρα αυτή, στη δομή της, άρχισε να εξερβίζεται με βάση τα ιδιώματα των περιοχών Πρίλεπ, Πιτόλια, Κίσερ και Βέλες από το 1944. Πάμε δηλαδή στον Τίτο, ιδρύεται η Ιουγκοσλαβική Ομοσπονδία. Ο Τίτο, όχι χωρίς βλέψεις, ονομάζει αυτό το κομμάτι Δημοκρατία της Μακεδονίας, αλλά επειδή η γλώσσα είναι έντονα βουλγαρική και την διεκδικούν οι Βούλγαροι, αρχίζει μία ιστορία οργανωμένη με ομάδες γλωσσολόγων οι οποίοι αλλάζουν στοιχεία της γραμματικής, καταλήξεις, πράγματα και λέξεις και βάζουν όσο το δυνατόν περισσότερα σερβικά στοιχεία για να ταιριάζουν αφενός προς την σερβοκροατική κύρια γλώσσα της Δημοκρατίας της Ιουγκοσλαβίας, της Ομοσπονδίας, και να ελαττώσουν και τις απαιτήσεις των Βουλγάρων που την έλεγαν αυτή τη γλώσσα ότι είναι η βουλγαρική δική μας γλώσσα, γιατί έτσι ξεκίνησε και αυτό είναι. Ο σλαβολόγος ένας Γάλλος, μέγας σλαβολόγος, ο Αντρέ Βεγιάν, λέει το όνομα Μπουγκάρι, δηλαδή Βουλγαροί, είναι στην πραγματικότητα η εθνική ονομασία των Σλάβων της περιοχής των Σκοπίων, πράγμα που δείχνει πως οι Σλάβοι της περιοχής αυτής υιοθέτησαν το όνομα Βούλγαροι που τους έδωσαν οι Σέρβοι. Μάλιστα οι Βούλγαροι αυτήν την τεχνητά εξερβισμένη γλώσσα που τους άλλαξαν κατά κάποιο τρόπο την γλώσσα που προήρχεται από τη δική τους, την είπανε Κολισεύσκικη Σερβική. Ο Κολισεύσκη, ο Λαζάρ Κολισεύσκη, ήταν ο πρόεδρος των Σκοπίων, το δεξί χέρι του Τίτο. Ο Λαζάρ, και φαίνεται ότι ήταν και ένας άνθρωπος πολύ επιτυχημένος για τη δουλειά που έκανε στα Σκόπια. Οι Βούλγαροι λοιπόν λένε αυτή η γλώσσα τι είναι, αυτή είναι Κολισεύσκικη Σερβική, δεν έχει σχέση δηλαδή. Ενώ αναγνωρίζουν και υποστηρίζουν και είναι αληθές αυτό ότι είναι βουλγαρικό, έχει προέλθει από τη βουλγαρική. Πάμε τώρα στους γλωσσολόγους να δούμε τι λένε, που είναι έξω από αυτά τα πράγματα. Ο πιο γνωστός, τον ανέφερα ήδη, Νικόλαος Ανδριώτης, καθηγητής της γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, έχει γράψει το καλύτερο βιβλίο, αν θέλετε κάτι, και παρακαλώ και για τη βιβλιοθήκη σας,
να το βρείτε, να το έχετε το βιβλίο αυτό, είναι το καλύτερο που περιγράφει τη γλώσσα των Σκοπίων. Ο τίτλος είναι «Το ομόσπονδο κράτος των Σκοπίων και η γλώσσα του» γράφτηκε το 1960. Τι λέει ο Ανδριώτης? Πού ανήκει λοιπόν αυτή η γλώσσα των Σκοπίων? Όσο πολλοί απέχουν από την αντικειμενική αλήθεια, εκείνοι που υποστηρίζουν ότι το ιδίωμα που μας απασχολεί ανήκει στη σερβική γλώσσα, τόσο πλησιέστερα προς την αλήθεια βρίσκονται εκείνοι που δέχονται ότι το ιδίωμα αυτό ανήκει μάλλον στη βουλγαρική. Μεγέ και Κοέν, μεγάλα αναστήματα της γλωσσολογίας, έχουν γράψει το Lelan du Monde, τη γλώσσα του κόσμου. Τι λένε λοιπόν αυτοί, το μεταφράζω. Στη χώρα αυτή, στα Σκόπια, η πλειονότητα των ιδιωμάτων είναι βουλγαρικού τύπου με έντονο εξερβισμό. Αυτό που λέγαμε πριν. Πάμε σε έναν Σουηδό, ο οποίος μιλάει τη γλώσσα, Horace Lund, λέγεται, και έγραψε τη γραμματική της γλώσσας αυτής. Τι λέει λοιπόν? Την ονομάζει, αυτός δίνει όνομα σε αυτή τη γλώσσα, πώς πρέπει να λέει? Σλαβική της Ανατολικής Βαλκανικής. Eastern Balkan Slavic. Πάμε σε μια σλαβολόγο πολύ γνωστή, Σόνια Κανίκοβα, στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Έχει βγει ένα βιβλίο που λέγεται Encyclopedia of the Languages of Europe, Εγκυκλοπαίδεια των γλωσσών της Ευρώπης. Εκεί μέσα λοιπόν γράφει η Κανίκοβα, η σλαβολόγος, και λέει, μεταφράζω, δεν υπάρχει απόλυτη διάκριση μεταξύ των διαλέκτων της Δυτικής Βουλγαρίας και αυτών της Σερβίας και της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Η γλώσσα των Σκοπίων, δομικά, είναι όμοια προς την βουλγαρική και όντως μερικοί, συμπεριλαμβανομένων και μη βουλγάρων επιστημόνων, λέει, εντάξει δεν είναι μόνο οι Βουλγάροι, γιατί μπορεί να έχουν συμφέρον να το λένε. Και όντως μερικοί, συμπεριλαμβανομένων και μη βουλγάρων επιστημόνων, την θεωρούν διάλεκτο της βουλγαρικής. Ένας άλλος, Peter Herity, Άγγλος από τον Νότιγχαμ, στον ίδιο τόμο, γράφει το εξής. Για ιστορικοπολιτικούς λόγους, η γλώσσα των Σκοπίων δεν αναγνωρίζεται ούτε στη Βουλγαρία ούτε στην Ελλάδα. Στη Βουλγαρία θεωρείται διαλεκτική ποικιλία ή επιχώρια μορφή της βουλγαρικής, εις δε την Ελλάδα ο όρος μακεδονική χρησιμοποιείται όταν γίνεται αναφορά στις ελληνικές διαλέκτους είτε της σύγχρονης είτε της αρχαίας Μακεδονίας. Περιγράφει την κατάσταση. Ένας Γερμανός, ο Heinz Wendt, στο λεξικό των γλωσσών, γράφει το εξής. Αν κανείς λάβει ως βάση ταξινόμησής τους τη σημερινή δομή των σλαβικών γλωσσών, θα πρέπει, λόγω των έντονων δομικών τους ιδιαιτεροτήτων, να εντάξει τη βουλγαρική και τη γλώσσα των Σκοπίων σε μια αυτοτελή ομάδα, zu einer selbstständigen Gruppe, είναι η φράση ακριβώς τη λέω, έναντι της μεγάλης ομάδας των υπόλοιπων σλαβικών γλωσσών. Άρα, η βουλγαρική και η γλώσσα των Σκοπίων αποτελούν μια αυτοτελή ομάδα, μας λέει ο Βέντ. Τέλος, ο μεγαλύτερος Ιταλός γλωσσολόγος, ο Βιτόριο Πιζάνι, λέει σε ένα άρθρο του, στο Il Macedonico, στην πραγματικότητα, η γλώσσα των Σκοπίων είναι προϊόν πολιτικής ουσιαστικά προέλευσης. Άρα, οι γλωσσολόγοι. Δεν υπάρχουν και άλλοι γλωσσολόγοι που να λένε άλλα. Ναι, υπάρχουν, αλλά αυτοί έχουν κάποια άμεση έμεση σχέση με Σκόπια. Γι' αυτό και δεν είναι ιδιαιτέρως βαρύνουσα η άποψή τους που είναι πολιτικά και κομματικά χρωματισμένη. Είναι γλώσσα αυτή η διάλεκτος. Εγώ, αγαπητοί, από τη στιγμή που αποτελεί την γλώσσα ενός λαού, αυτός ο λαός που είναι κατοικεί στα Σκόπια, την ονομάζω γλώσσα. Υπάρχουν όμως απόψεις
γλώσσο λόγων, που λένε ότι για να μιλήσω για γλώσσα και όχι για διάλεκτο ή ιδίωμα, πρέπει αυτό να έχει πολύ μεγάλες διαφορές. Ακόμα και τη συγγενής γλώσσα. Δηλαδή, η δική μας γλώσσα ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Ναι, αλλά διαφέρει από τη γερμανική, διαφέρει από τη λατινική, διαφέρει από άλλες γλώσσες. Άλλες γλώσσες που είναι συγγενείς, οι νεολατινικές, ας πούμε η ιταλική με τη γαλλική, είναι γλώσσες γιατί διαφέρουν πολύ, μόνο είναι συγγενείς. Η γερμανική με την αγγλική ή τη σουηδική είναι συγγενείς, αλλά διαφέρουν πολύ, είναι γλώσσες. Η ρωσική με τη βουλγαρική ανήκουν στην ίδια οικογένεια, αλλά διαφέρουν πολύ, είναι γλώσσες. Λέει ο Ανδριώτης, δεν συμβαίνει το ίδιο με τη γλώσσα των Σκοπίων και την βουλγαρική. Μπορώ να την ονομάσω, πρέπει να την ονομάσω, δεν είναι γλώσσα αυτοτελής. Γι' αυτό την ονομάζει διάλεκτο ή ιδίωμα. Ξαναλέω ότι από τη στιγμή που αποτελεί την επίσημη γλώσσα ενός λαού που έχει υπάρξει για μία σειρά ετών, μπορεί κανείς αζημίως και ακινδύνως και επιστημονικά ορθώς να αποδεχτεί τον όρο γλώσσα, να μην την ονομάζει διάλεκτο ή ιδίωμα, γιατί αν την πεις διάλεκτο, αυτομάτως την πηγαίνει σε μια άλλη γλώσσα. Η ονομασία είναι σωστή. Αγαπητοί, θα μπορούσε να υπάρξει μία ονομασία που θα διάλεγαν οι ίδιοι. Και μάλιστα έχω γράψει το εξής. Είναι άσχημο να μη σέβεσαι τη γλώσσα σου. Έχεις μία γλώσσα, η οποία είναι σλαβική αυτή η γλώσσα. Να μην τη σέβεσαι, να μην την υπολογίζεις, και αντί να της δίνεις ένα όνομα που είναι η αλήθεια αυτής της γλώσσας, να παίρνεις το όνομα μιας άλλης χώρας και να το δίνεις στη γλώσσα σου. Αυτό το ονομάζω κλοπή της ιστορίας. Δεν είναι ακίνδυνη και αζήμιη και, πώς να το πω, αθώα η χρήση των ονομάτων, λέω σε ένα άρθρο και τα αναλύω αυτά τα πράγματα. Πώς θα μπορούσε λοιπόν να λεχθεί? Ό,τι διάλεγαν οι ίδιοι. Θέλουν να την πούν βουλγαροσερβική, θέλουν να την πούν σερβοβουλγαρική, θέλουν να την πούν βουλγαρομακεδονική, θέλουν να την πούν σλαβική της Ανατολικής Βαλκανικής, που την είπανε, θέλουν να την πούν νεοσλαβική, θέλουν να την πούν σλαβομακεδονική ή καλύτερα μακεδονοσλαβική, όπως θέλουν, να διαλέξουν ένα όνομα. Αυτό που δεν μπορούν να πούν είναι να την πούν μακεδονική. Γιατί? Γιατί λέγοντας μακεδονική αυτομάτως παραπέμπουν στη γλώσσα της Πανάρχειας και μέχρι σήμερα ελληνικής Μακεδονίας. Τους διαφεύγει αυτό? Είναι αφελής? Τους διαφεύγει? Προφανώς όχι. Τι συμβαίνει? Αγαπητοί, το όνομα, το είπα ήδη πολλές φορές, το όνομα είναι ταυτότητα. Όταν λες λοιπόν μακεδονική, σε παραπέμπει αυτομάτως στη Μακεδονία, την ελληνική Μακεδονία, τον ελληνικό πολιτισμό, το μακεδονικό, σε παραπέμπει αυτομάτως. Δεν τους διαφεύγει αυτό, δεν γίνεται αθώα. Υπάρχει λοιπόν μια εθνικιστική αντιμετώπιση. Ναι, υπάρχει. Και μπορεί κανείς να μιλήσει και για βλέψεις. Κοιτάξτε, λένε ότι δεν κινδυνεύουμε τώρα από τα Σκόπια. Όμως, άλλο είναι να υπάρχουν βλέψεις και κανένας δεν ξέρει ποιες μεγάλες δυνάμεις μπορεί κάποια στιγμή να θελήσουν ανακατανομή των συνόρων. Εδώ έρχονται οι Τούρκοι, τα ζούμε καθημερινώς, και σου λένε 18 νησιά είναι υποκατοχή. Τα 12 νησιά τα δικά μας είναι υποκατοχή των Ελλήνων. Ποιοι τα λένε? Οι Τούρκοι. Το 47 οι Τούρκοι υπέγραψαν την Συμφωνία των Παρισίων που έδωσαν όλα αυτά τα νησιά κανονικά στην Ελλάδα. Και πιο πριν, συγγνώμη, οι Ιταλοί τα έδωσαν στην Ελλάδα το 47. Και πιο πριν οι Τούρκοι με την συνθήκη της Λοζάνης το 23 τα έδωσαν τα νησιά στους Ιταλούς. Έρχονται λοιπόν
οι Τούρκοι σήμερα να μιλάνε για νησιά υποκατοχή. 18 νησιά, όλα τα 12 νησιά είναι υποκατοχή των Ελλήνων. Λοιπόν, δεν ξέρετε τι τρελά, τι περίεργα πράγματα μπορούν να υποστηριχθούν και εκεί χρειάζεται μία ιδιαίτερη προσοχή. Γι' αυτό λέω πάντοτε ότι δεν έπρεπε να αναγνωριστεί από την Ελλάδα, από την κυβέρνησή μας, η ονομασία αυτή της γλώσσας. Μένω στο θέμα της γλώσσας, το ίδιο ισχύει και για την εθνότητα. Θα μπορούσε κανείς να πει και για το όνομα, εάν ρωτούσαν γλωσσολόγους, θα τους έλεγαν προς Θεού μη βάζετε όνομα με δύο λέξεις. Μη λες Βόρεια Μακεδονία, το Βόρεια θα φύγει σιγά σιγά, θα μην το Μακεδονία μόνο. Αν θέλεις κάτι, πρέπει μια σύνθετη λέξη, μιας λέξης. Πες την Σλαβομακεδονία, θέλει να πεις Βορειομακεδονία, εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά έστω ότι θέλει να το πεις από μία λέξη. Γιατί στη μία λέξη δεν φεύγει το πρώτο μέρος. Στις δύο λέξεις φεύγει το πρώτο μέρος. Θα μπορούσε να δεχθεί Σλαβομακεδονία. Θα μπορούσε να δεχθεί Μακεδονοσλαβία. Θα μπορούσε να δεχθεί. Και βεβαίως, μόλις έγινε αυτή η συμφωνία, υπήρξε αίτημα να διδαχθεί στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, να διδαχθεί η μακεδονική, έτσι τη λέγανε, γλώσσα, το ουράνιο τόξο την έθεσε, να διδαχθεί η γλώσσα των Σκοπίων στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας. Λοιπόν, το να διδαχθεί η γλώσσα, αγαπητοί, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Εάν δεν είχε το πρόβλημα της ονομασίας και ήταν μια σλαβική γλώσσα, όπως διδάσκουμε τη βουλγαρική, τη σερβοκροατική, άλλες γλώσσες, θα μπορούσε να διδαχθεί. Ναι, αλλά όταν έρχεσαι στην Ελλάδα και τον ονομάζεις μακεδονική, δηλαδή πάει να κάνεις ταυτότητα και ταύτιση με την ελληνική, δεν μπορώ να σου επιτρέψω να διδαχθεί. Δεν είναι πια θέμα επιστημονικό. Είναι ένα θέμα το οποίο η επέκτασή του είναι η αναγνώριση μειονότητας. Και εκεί πηγαίνει το θέμα και αρχίζουν άλλες ιστορίες. Και εδώ θα ήθελα να πω, γιατί είναι συναφές, και αυτό το ψεύδο επιχείρημα το οποίο το γνωρίζω ο ίδιος, το έχω βιώσει. Τι δηλαδή, ότι δήθεν η μακεδονική, αυτή που ονομάσαμε μακεδονική, η γλώσσα του Σκοπίου δηλαδή, αναγνωρίστηκε το 1977. Ήμουνα μέλος αυτής της Επιτροπής. Μιλάμε στην Αθήνα, όχι το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά το Υπουργείο Πολιτισμού. Όχι ο Υπουργός των Εξωτερικών, αλλά ο Υπουργός Πολιτισμού, ο Τρυπάνης. Ποιος είναι Πρωθυπουργός? Κωνσταντίνος Καραμαλής. Και τι γίνεται σε αυτή τη διάσκεψη? Συγκεντρώνονται γλωσσολόγοι, γεωγράφοι, να κάνουμε τι, ποιο είναι το αντικείμενο, Romanization of Geographical Names. Καταγραφή με λατινικούς χαρακτήρες, Romanization, των γεωγραφικών ονομάτων. Αν είναι στα κινέζικα, αν είναι στα ινδικά, αν είναι στα εβραϊκά, αν είναι στα ελληνικά, δεν διαβάζονται αυτά τα ονόματα. Και τι είπανε στον ΟΗΕ? Να τα γράψουμε με λατινικούς χαρακτήρες να μπορούμε να τα διαβάζουμε. Ήρθε λοιπόν κάθε χώρα και έδωσε ένα κατάλογο ότι εγώ έτσι θέλω να γράφουν το Α, το Β, το Τ, θέλω να γράφονται έτσι. Και αυτά έγιναν δεκτά βέβαια, διότι δεν έχει κανένα λόγο να το πει μη το γράφεις έτσι. Ήρθε και η Ιουγκοσλαβία λοιπόν, Ιουγκοσλαβία ήταν τότε, έστειλε ένα αξιωματικό ως εκπρόσωπο και είπε εμείς θα τα γράφουμε έτσι. Να τα γράφετε. Αυτή η αποδοχή αποτελεί αναγνώριση της μακεδονικής γλώσσας, τρελαίνεσαι ή όχι? Αποτελεί επίσημη αναγνώριση της μακεδονικής το ότι δεχτήκαμε να γράφονται αυτά με λατινικούς χαρακτήρες? Επειδή αυτοί ονόμαζαν την δημοκρατία της Ιουγκοσλαβίας τότε, δημοκρατία της Μακεδονίας και τη γλώσσα που την έλεγε μακεδονική. Αυτό σημαίνει αποδοχή, χωρίς να είναι γραμμένο σε ημερήσια διάταξη, χωρίς να σημαίνει ότι θα γίνει έγκριση, χωρίς να είναι το Υπουργείο Εξωτερικών, χωρίς να είναι διπλωμάτες, χωρίς να υπάρχει θέμα
είναι αναγνώριση. Έρχονται οι Σκοπιανοί κάποια στιγμή και λένε αναγνωρίσει και το 77. Και το παίρνουν οι δικοί μας και αφού κάνουν την διαπραγμάτευση και δέχονται να δώσουν το όνομα και να δώσουν την εθνότητα, ψάχνουν να βρουν μια δικαιολογία. Και πιάνουν το επιχείρημα των Σκοπιανών ότι εντάξει, αυτό δόθηκε το 77. Έρχεται η Καθημερινή, η εφημερίδα, και βγάζει τα πρακτικά των πολιτικών αρχηγών. Και εκεί μέσα στα πρακτικά των πολιτικών αρχηγών φαίνεται ότι το 2018 δεν έχει γίνει δεκτή η ονομασία μακεδονική για την γλώσσα των Σκοπίων. Στα πρακτικά των ιδίων. Λοιπόν, όλα αυτά είναι γελοιότητες μεν, έτσι τα χαρακτηρίζω, δεν είναι απλώς ψεύδι, είναι γελοιότητες και επικίνδυνες. Και δημόσια βγήκα και διέψευσα τον Κουτζιά, γιατί εγώ ήμουν παρόν. Και ήξερα τι συζητήσαμε και γιατί το συζητήσαμε και βγήκε να πει ότι το αναγνωρίσαμε το 77 για να δικαιολογήσει εκ των υστέρων κλπ. Κάνατε, εγώ δεν πολιτεύομαι. Και δεν έχω καμία κομματική εξάρτηση. Επομένως δεν είχα καμία διάθεση να συγκρουστώ με κανέναν. Αλλά δεν μπορώ να ανεχθώ αυτό το ψέμα που είναι και ψέμα επιστημονικό να την λένε μακεδονική και ψέμα ουσιαστικό ιστορικό ότι εγκρίθηκε αυτή η ονομασία το 77. Σας το λέω για να ξέρετε την αλήθεια, αυτά τα έχουμε δημοσιεύσει. Και επίσης ένα βιβλίο το οποίο αξίζει να διαβαστεί. Είναι από τον Συρίγο και τον Χατζηβασιλείο. Ο Συρίγος βέβαια είναι πολιτικός επιστήμονας, ο Χατζηβασιλείου είναι ιστορικός. Και έβγαλαν αυτό το βιβλίο, το μικρό βιβλίο, για την γλώσσα, για την συμφωνία, η συμφωνία των Πρεσπών και το Μακεδονικό. Και εκεί λένε διάφορα πράγματα και με δικά τους λόγια έχει σημασία, ας πούμε, ένας μη γλωσσολόγος. Τι λέει. Λέει, ένα βασικό επιχείρημα το οποίο προβάλλουν και άνθρωποι που δεν είναι εχθρικοί ως προς την ελληνική ταυτότητα στη Μακεδονία αφορά σε μια παρεξήγηση. Συγκεκριμένα, συχνά διατυπώνεται, λένε οι συγγραφείς, ο ισχυρισμός ότι η άρνηση της Ελλάδος να αναγνωρίσει η μακεδονική γλώσσα είναι παράλογη. Δεν έχουν γλώσσα οι άνθρωποι αυτοί, μας λένε. Δεν μιλούν με φθόγκους. Συνεννοούνται μόνο με νοήματα, μας λένε. Το επιχείρημα είναι τόσο υπεραπλουστευμένο που καταλήγει να είναι αφελές, λένε ο Συρίγος του Βασιλείου. Για να αποδεχτούμε ότι οι Σλαβομακεδόνες έχουν γλώσσα και τη μιλούν, πρέπει να αποδεχτούμε ότι αυτή είναι η μακεδονική, έτσι σκέτο. Δεν μπορούν να ομιλούν γλώσσα που να είναι, αν όχι μια βουλγαρική διάλεκτος, η Σλαβομακεδονική, η Βορειομακεδονική, η Βαρβαρομακεδονική ή μια άλλη κάτι μακεδονική. Γιατί πρέπει σώνει και καλά να αποδεχθούμε την έμεση πλην σαφή μονοπόληση από την πλευρά τους της ευρύτερης μακεδονικής ταυτότητας μέσω του μονοπωλιακού ορισμού της γλώσσας. Και λέμε και κάτι που είναι σημαντικό, γιατί έπρεπε να σπεύσουμε να ορίσουμε σε μία διεθνή συμφωνία ποια γλώσσα ομιλούν οι Σλαβομακεδόνες. Σε εθνικές συμφωνίες, διεθνείς συμφωνίες, δεν λες ποτέ τη γλώσσα μιλάει ο άλλος. Αυτό, κυρίες και κύριοι, το χαρακτηρίζω ως κλοπή της ιστορίας. Αυτός ο χαρακτηρισμός μου πάει. Και εδώ οι συγγραφείς αυτοί οι δύο αναφέρονται και στην περίπτωση του 77 και λένε, μια άλλη περίπτωση αφορά στο καινοφανή ισχυρισμό ότι το 77 στη τρίτη διάσκεψη των ΗΠΑ για την τυποποίηση των γεωγραφικών ονομάτων η Ελλάδα αναγνώρισε μακεδονική γλώσσα. Αυτό δεν είναι αληθές. Συρίγος Χατζηβασιλείου. Παραπέμπουμε σχετικά, λένε, τον ενδιαφερόμενο αναγνώστη για περισσότερα στις δημόσιες τοποθετήσεις του καθηγητή Γεωργίου Μπαμπινιώτη κατεξοχήν ειδικού που μετήχε στη διάσκεψη εκεί. Και λένε παρακάτω.
ήταν μια συνάντηση με αυστηρά τεχνικό χαρακτήρα που αφορούσε την ορθή απόδοση στα λατινικά των τοπονυμίων. Και λέει ένα επιχείρημα που εγώ βέβαια μη ασχολούμαι με το σκέφτηκα ποτέ και το βλέπω πολύ εύστοχο. Κατά τη στοιχεία δηλαδή, στην ίδια συνάντηση λένε οι δύο συγγραφείς, αναγνωρίστηκε η μεταγραφή στα λατινικά τοπονυμίων που είναι γραμμένα με το εβραϊκό αλφάβητο, που δεις ισχυρίστηκε ότι η υιοθέτηση της αντίστοιχης εκθέσεως του Ισραήλ συνιστούσε αναγνώριση του Ισραήλ από τα αραβικά κράτη, τους Παλαιστινίους. Όπως ουδής ισχυρίζεται σοβαρά ότι η υιοθέτηση της εκθέσεως του 77 περί μεταγραφής των Ιουγκοσλαβικών αλφαβήτων σήμαινε αναγνώριση της μακεδονικής γλώσσας από τη Βουλγαρία. Δηλαδή τότε είχε αναγνωριστεί και από τη Βουλγαρία και είχε αναγνωριστεί όλα αυτά που λένε η απλή καταγραφή έστω σε μία διεθνή απόφαση μιας εσωτερικής διευθετήσεως της Ιουγκοσλαβίας και κατά δική τους δήλωση δεν συνεπάγεται ότι για τούτο η Ελλάδα έχει αναγνωρίσει μακεδονική γλώσσα. Πρόκειται για ένα παλαιό επιχείρημα των Σκοπίων, λένε οι δύο συγγραφείς, που κανείς δεν είχε λάβει σοβαρά υπόψη, διότι ακριβώς επρόκειτο περί μονομερούς δηλώσεως της Ιουγκοσλαβίας. Και όμως αυτό ακριβώς το επιχείρημα εστερνίστηκε η ελληνική κυβέρνηση. Πρόκειται για ανακρίβεια, η οποία ανακρίβεια σε τελική ανάλυση αποδεικνύεται και από τα διαρρεύσαντα στην εφημερίδα Καθημερινή πρακτικά των συναντήσεων των πολιτικών αρχηγών της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας λίγο πριν από την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών, στα οποία, μιλάμε για τους πολιτικούς στα Σκόπια, ρητά οι πολιτικοί αυτοί αρχηγοί δήλωναν ότι το πρώτο εξάμεινο του 2018 η Ελλάδα δεν αναγνώριζε μακεδονική γλώσσα. Και ήρθαν και δέχτηκαν και πέρασε αυτό μέσα στη Συμφωνία των Πρεσπών. Μέσα στη Συμφωνία των Πρεσπών λέγεται η επίσημη γλώσσα του δευτέρου μέρους, δηλαδή της κυβερνήσεως των Σκοπίων, θα είναι η μακεδονική γλώσσα όπως αναγνωρίστηκε, ακούτε τώρα τι βάλανε μέσα, από την τρίτη συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την τυποποίηση των γεωγραφικών ονομάτων που διεξήχθη στην Αθήνα το 1977. Και περιγράφεται στο άρθρο κλπ. Δεν περιγράφω τίποτα από αυτά. Είναι πραγματικά κρίμα, λέει, δεν είναι συγγραφής. Εάν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ ήθελε να αναγνωρίσει η μακεδονική γλώσσα, έπρεπε να το κάνει θαραλέα, ευθέως, έντιμα. Όχι να αποδέχεται ένα ελάχιστης βαρύτητας επιχείρημα των Σλαβομακεδόνων περί αναγνωρίσεως της γλώσσας του 77. Το χειρότερο είναι ότι αυτό το αστείο επιχείρημα έχει πλέον εισέλθει στο κείμενο μιας διεθνούς συμφωνίας που μετά την κύρωσή της θα δεσμεύει την Ελλάδα ως κράτος. Βέβαια έρχονται αυτοί και λένε στην ίδια συμφωνία το δεύτερο μέρος σημειώνει ότι η επίσημη γλώσσα του, τα Σκόπια δηλαδή, η μακεδονική γλώσσα, μακεδονική όμως λέει, ανήκει στην ομάδα των νότιων σλαβικών γλωσσών. Τα μέρη σημειώνουν ότι η επίσημη γλώσσα και τα άλλα χαρακτηριστικά του δευτέρου μέρους δεν έχουν σχέση με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία, την κουλτούρα και την κληρονομιά της βόρειας περιοχής του πρώτου μέρους, της Μακεδονίας της δικής μας. Έλα, αφού τα δέχεσαι όλα αυτά και τα γράφεις κλπ, γιατί έρχεσαι και τη λες Μακεδονική? Και γιατί τη λες Μακεδονία, αφού τα δέχεσαι αυτά ότι είναι έτσι? Εγώ λοιπόν θα πηγαίνω να ψάχνω να διαβάσω την Συμφωνία των Πρεσπών για να δω ότι εκεί δέχονται οι Σκοπιανοί ότι όταν λένε μακεδονική δεν είναι η μακεδονική δική μας αλλά είναι η σλαβική και ότι είναι άλλος πολιτισμός κλπ. Μπορώ να γίνει και το ψεύγουν και οι συγγραφείς κλπ. Κυρίες και κύριοι, θεωρώ ότι η Συμφωνία των Πρεσπών, αυτή η επίσημη ελληνική αναγνώριση, ήταν ένα τραγικό εθνικό λάθος, το οποίο θα πληρώνουμε συνέχεια και αποτελεί την πιο κραυγαλαία κλοπή της ιστορίας που δεν έπρεπε εμείς ως Ελλάδα να αναγνωρίσουμε. Όταν έχουν προηγηθεί αγώνες που εδώ εσείς τα έχετε ζήσει παλιότεροι και τα γνωρίζετε καλά, έχω εδώ
ένα ιστορικό κείμενο, το ιστορικό νόημα του μακεδονικού αγώνα, του λόγιου του ενός δυνατού πνευματικού ανθρώπου και πολιτικού, του Παναγιώτη Κανελόπουλου. Είναι κείμενο του 84. Λέει λοιπόν ο Κανελόπουλος ότι μοναδικό γεγονός στην ιστορία του ελληνισμού είναι ο μακεδονικός αγώνας. Θα αναφέρω, λέει, τα λόγια του τώρα, έναν ακόμα λόγο που επάνω του στηρίζεται ο ισχυρισμός μου, λέει ο Κανελόπουλος, ότι ο μακεδονικός αγώνας ήταν ένα απόλυτα μοναδικό γεγονός στην ιστορία του ελληνισμού. Ο αγώνας αυτός ήταν ταυτόχρονα πολεμικός και πολιτιστικός. Η σύμπτωση, η διασταύρωση των δύο αυτών μορφών του αγώνα ανάγεται βέβαια σε μακρά παράδοση του ελληνικού γένους, παράδοση που επήγασε από τους αιώνες της τουρκοκρατίας, αλλά εδώ, στη Μακεδονία, απέδωσε η διασταύρωση αυτή μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα άμεσα και θαυμαστά αποτελέσματα. Τη Μακεδονία την έσωσαν, δηλαδή απέτρεψαν τον κίνδυνο να τη χάσει ο ελληνισμός και τα όπλα, αλλά και η παιδεία. Η Μακεδονία υπήρξε πάντοτε στους αρχαίους χρόνους, στους μέσους αιώνες και στους νεότερους καιρούς μία από τις πιο θερμές κοιτίδες ελληνικού πνευματικού πολιτισμού. Θα μνημονεύσω ενδεικτικά μερικά ονόματα θαυμάσιων τέκνων της που πριν απελευθερωθεί η ίδια θα πρόσφερε η Μακεδονία στην Ελλάδα για να τη βοηθήσει να αναγεννηθεί. Μακεδόνες ήταν δύο έξοχοι αγωνιστές του 21. Ο Αναστάσιος Πολυβρίδης, που τα πρώτα γράμματα τα διδάχθηκε στο Μελένικο και που μαζί με τον εγκάλιο φίλο του Διονύσου Σολομού τον Γεώργιο Τερτσέτη καθιέρωσαν έμπρακτα την ιδέα της ανεξάρτητης δικαιοσύνης στην νεότερη Ελλάδα, και ο Νικόλαος Κασομούλης, που το έργο του ενθυμήματα στρατιωτικά είναι, όπως παρατηρεί πολύ σωστά ο Καπαδίτα Δημαράς, η ιδανική πύλη που μας ανοίγεται προς την ψυχή των αγωνιστών και προς τα κατορθώματά τους. Μακεδόνες, λέει ο Κανελόπουλος, ήταν μερικοί από τους κορυφαίους καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών στα πρώτα 100 χρόνια της ζωής του, περίφημος Ιωάννης Πανταζίδης, ο Θεόδωρος Μανούσης, ο περίφημος Γεώργιος Τυριάδης, ο Αντώνιος Κεραμόπουλος, ένας και ένα μεγάλα ονόματα του Πανεπιστημίου. Μακεδόνες ήταν ο πρωτοπόρος στην ελεύθερη Ελλάδα παιδαγωγός Χαρίσκης Παπαμάρκου, γνωστός, ο δεινός φιλόλογος Πέτρος Παπαγεωργίου, που 21 μόλις ετών άρχισε να αποκτά πανευρωπαϊκή φήμη, και ο θαυμάσιος Δημήτριος Βικέλας. Και τελειώνει ο Κανελόπουλος, και μαζί με τον Κανελόπουλο και εγώ. Σας υπενθυμίζω, λέει ο Κανελόπουλος, πάλι, ό,τι είχε πει ο Ίων Δραγούμης το έτος 1907. Είχε πει, αν τρέξουμε να σώσουμε τη Μακεδονία, εμείς θα σωθούμε. Έτρεξαν ευτυχώς πολύ, αλλά δεν θα υπήρχε τόπος όπου θα μπορούσαν να τρέξουν αν η παιδεία και η εκκλησία δεν είχαν κατορθώσει πριν από το 1903 να διατηρήσουν τη γη της Μακεδονίας ελληνική, ικανή να υποδεχθεί αργότερα, να αγκαλιάσει τους παραπάνω με 600.000 πρόσφυγες που ξεριζώθηκαν από άλλες πανάρχες αιστείες του ελληνισμού. Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για μεγάλα θέματα. Είστε κληρονόμοι μιας ένδοξης ιστορίας. Πονάτε αυτό το θέμα. Το έχετε βιώσει παραδοσιακά οι προγονείς σας, οι άμεσοι προγονείς σας, και εμείς εδώ απλώς φέρουμε τον επιστημονικό λόγο
για να στηρίξουμε αυτά που εσείς αγωνίζεστε να διατηρήσετε, να διασώσετε προς τιμήν των Ελλήνων, της Ελλάδος, του ελληνισμού. Σας ευχαριστώ για την προσοχή. Έχω την τιμή και τη χαρά να είναι εδώ ένας από τους κορυφαίους της ελληνικής δημοσιογραφίας και στην χρήση του Έλληνος λόγου, της ελληνικής γλώσσας και σε περιεχόμενο ένας αγωνιστής που είναι ο Μανώλης Ποτάκης, διευθυντής τώρα. Της εφημερίδος Εστία, αυτής της παραδοσιακής μεγάλης εφημερίδος και της εφημερίδας Δημοκρατία και ένας άνθρωπος ο οποίος με θάρρος, με παρησία, με ευκρίνεια έχει και στον δημόσιο λόγο του, σε τηλεοράσεις, σε ραδιόφωνα και βεβαίως με τα άρθρα του, ξεκαθαρίσει το θέμα. Και Ποτάκη, θα δώσετε το λόγο. Η δική μου η τιμή, κύριε καθηγητά. Χριστός Ανέστη, καλώς σας βρήκα και πάλι. Αγαπηθήκαμε από ό,τι φαίνεται για να είμαστε μετά από δύο μήνες και πάλι μαζί. Όση ώρα που από τον κύριο καθηγητή να μιλάει για τον Κανελόπουλο, για τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, μου λύθηκε μια απορία, σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Κασαπίδη, βουλευτή. Μου λύθηκε μια απορία που μου γεννήθηκε σήμερα το απόγευμα, παρακολουθώντας το σποτ ενός κόμματος για τις εκλογές επερχόμενες, στο οποίο απεικονίζονται πολλές μορφές του ελληνισμού. Έχει γίνει μεγάλη φασαρία σήμερα για αυτό το σποτ. Παρατήρησα ότι το σποτ αυτό ήταν μία αντιγραφή ενός άλλου σποτ που είχε κάνει ένα άλλο κόμμα το 1993, στις εκλογές του 1993. Και είχα την περιέργεια να τα συγκρίνω, να δω τι ακριβώς έχει αντιγράψει, τι έχουν αντιγράψει αυτοί που συνήθως αντιγράφουν. Διαπίστωσα λοιπόν ότι στο σποτ του 1993 περιλαμβάνονταν οι μορφές του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Παύλου Μελά και του Παναγιώτη Κανελόπουλου, μεταξύ άλλων. Στο σποτ αυτού του κόμματος, το οποίο μετέχει στις ευρωεκλογές, δεν περιλαμβάνεται η μορφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μολονότι μας λέει ότι με τη Συμφωνία των Πρεσπών προστατεύεται η ελληνική κληρονομιά, η αρχαία ελληνική κληρονομιά. Δεν περιλαμβάνεται η μορφή του Παύλου Μελά και ως προς αυτό επίσης δεν εξεπλάγει. Αλλά δεν καταλάβαινα γιατί απουσιάζει η μορφή του Κανελόπουλου. Αλλά με αυτά τα οποία είπατε και όσα έχει γράψει ο Παναγιώτης Κανελόπουλος για το Μακεδονικό Αγώνα, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι. Κοιτάξτε, επιτρέψτε μου μόνο μια φράση και μετά θα πούμε στο διάλογο. Επειδή έχω μια έτσι συναισθηματική εξάρτηση με το κοινό, με την τελευταία συνάντηση που ήμασταν εδώ, όπως είπα και πριν, αγαπηθήκαμε. Δώσαμε μια υπόσχεση εκείνη την ημέρα, ήταν κοντά Κυριακή της Ορθοδοξίας. Ήταν παραμονή, νομίζω, Κυριακή της Ορθοδοξίας. Και η υπόσχεση αυτή ήταν μία. Δεν τα παρατάμε. Δεν τα παρατάμε. Δεν τα παρατάμε. Επειδή αναφερθήκατε στον Όμηρο και στον Μακεδνό, ο Όμηρος μας κληρονόμησε λέξεις ωραίες για τα συναισθήματα. Τόσες χιλιάδες λέξεις, χιλιάδες χρόνια πριν, λέξεις για τα ελληνικά συναισθήματα ταξιδεύουν μέχρι σήμερα, όπως λέγαμε τον έρωτα τότε, το λέμε και τώρα. Αλλά ο Όμηρος μας κληρονομεί επίσης και λέξεις για τα πρόσωπα. Μακεδνούς και Μακεδνές, λιγερόπορμους και ψηλούς, θα βρείτε εδώ στο ακροατήριο, οι οποίοι δεν πρόκειται να παραδοθούν, γιατί τους ορίζουν αυτές οι τρεις σημαίες που είναι πίσω μου. Η σημαία της Βεργίνας, η σημαία του Βυζαντίου και η ελληνική σημαία της Βυζαντίου. Λοιπόν, μετά από αυτό τον μικρό πρόλογο που είχα την ανάγκη έτσι να κάνω, ευχαριστώντας και πάλι τον Αριστοτέλη, τον πρόεδρο, τον Κωνσταντίνο, τον Πέτρο, τον Δημήτρη, όλα
στα παιδιά από τα Αριστοτέλη, τα οποία μου κάνανε την μοίρα να με καλέσουν και να ζήσουμε σήμερα και αύριο την εμπειρία, γιατί αύριο στην Χριστίδιο, που θα μιλήσετε, ο εκδότης της Εθνικής Δημοκρατίας, ο κ. Φιλιππάκης, έχουμε φέρει βιβλία να διανύουμε στους αριστές αυτές τις μαθητές, σε όλους τους μαθητές, για το Βυζάνιο, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι η αριστεία και η λαπρωτεία γενικότερα δεν είναι έτσι μια. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά, θα μπούμε στο διάλογο και να δώσουμε το λόγο σε όποιον θέλει να λάβει το λόγο και να θέσει ερωτήσεις σας. Πολύ απλά, εδώ δεν αντιδικούμε, λέμε απόψεις και θα ήθελα έτσι απλά να ανταλλάξουμε σκέψεις. Θα μου επιτρέψετε πριν δώσουμε το λόγο όμως την πρώτη ερώτηση. Νιώθω την ανάγκη, το λέω αυτό γιατί όπως είπα και πριν δεν τα παρατάμε. Είναι λίγο εκτός προγράμματος αυτό, είναι αθόρμητο. Αλλά επειδή διευθύνω μια εφημερίδα μετά από την τιμή που μου έκανε εκδότηση πριν από δύο χρόνια και ο Φιλιππάκης και επίσης εργάζομαι σε μια άλλη εφημερίδα η οποία στους αγώνες για τη Μακεδονία και ειδικά στα συλλαλητήρια, γιατί εκεί μετρηθήκαμε, δεν ήταν ακούσα, νιώθω την ανάγκη να ζητήσω, αν θέλει, τον κύριο Φιλιππάκη που είναι εδώ, είναι εκδότης εφημερίδας Δημοκρατία και Εστία, να μας πει δύο φράσεις για την πολιτική της εφημερίδας όλο αυτό το διάστημα. Θέλετε? Καλησπέρα. Χριστός Ανέστη από μένα. Εγώ ήρθα να παρακολουθήσω και πραγματικά νιώθω πάρα πολύ συγκινημένος από όλα αυτά που άκουσα σήμερα, από όλα αυτά που έζησα χθες το βράδυ και από αυτά που είδα το μεσημέρι στις Πέσπες, πηγαίνοντας στη Λίμνη. Είμαστε αρκετά μακριά στην Αθήνα, δυστυχώς, για να ζούμε αυτά που ζείτε εσείς εδώ. Με τις δυνάμεις που έχουν οι εφημερίδες μας, θέλω όμως να ξέρετε ότι νιώθουμε πάρα πολύ κοντά σας και θέλω να ξέρετε ότι χάρη σε εσάς παίρνουμε και εμείς δύναμη να μπορούμε να δημοσιεύουμε και να δημοσιοποιούμε αυτά που όλοι εμείς πιστεύουμε και αυτά που ποτέ δεν θα προδώσουμε. Ξέρετε, τα κόμματα και η πολιτική έρχονται και παρέρχονται. Οι Έλληνες και η Μακεδονία θα είναι για πάντα εδώ και θα είμαστε όλοι οι ίδιοι. Νομίζω ο κύριος Κοτάκης είπε τη φράση. Μία φράση κλειδί. Δεν τα παρατάμε ποτέ. Ευχαριστώ. Συγγνώμη για την παρέμβαση, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη. Ονομάζομαι Νίκος Βασιλιάδης. Είμαι επίκουρος καθηγητής νεότερης σύγχρονης ιστορίας, πολιτισμού και θεσμών νοτιοανατολικής Ευρώπης στο Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πραγματικά για τον ευερίστατο λόγο σας που κλεινόμαστε. Να συνεχίσω και να πούμε να συγχαρώ τον Αριστοτέλη, γιατί πραγματικά δεν τα παρατάμε εμείς οι Φλωρινιώτες και θα συνεχίσουμε τον αγώνα. Να ευχαριστήσω τον κύριο Κοτάκη πραγματικά, να τον συγχαρώ εκ των υστέρων για την εξαιρετική τοποθέτησή του στην προηγούμενη εκδήλωση που μίλησε για την ιδεολογία του μικρελαδισμού που υπάρχει από το 1974 και ξεκινώντας να πω το εξής. Επειδή ακριβώς θεραπεύω σε ένα πανεπιστήμιο ιστορία, ρωτάω τους πρωτοτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές τι σημαίνει η λέξη Μακεδονία, το οποίο αναλύσατε. Δεν ήξερε κανείς να απαντήσει. Στην ανωτάτη διακλαδική σχολή πολέμου, τα επίλεκτα στελέχη του στρατού μας, δηλαδή 4 στους 200. Την ίδια στιγμή, ένα χρόνο πριν, σε ένα ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης των Σκοπίων ρωτούσαν Σκοπιανούς νεαρούς τι σημαίνει η λέξη Μακεδονία και ξέραν όλοι ότι είναι λέξη ελληνική και σημαίνει μακριά γη. Για να δούμε πού ακριβώς είναι το πρόβλημα. Επειδή αναφέρατε λοιπόν τον Νίκο Ανδριώτη, ο οποίος είναι, και θέλω να το μεταφέρω και να πω το εξής, η απάντηση εντάξει, το ελληνικό κράτος καθέτει τον ύπνο επί δεκαετίες. Κοιμάται δηλαδή τον ύπνο του δικαίου. Η ακαδημαϊκή κοινότητα επάνω της ακαδημαϊκής κοινότητας είναι μόνο το σύγγραμμα του Νικολάου Ανδριώτη. Το 1944 που αναφέρατε, πράγματι η Σκοπιανή είναι μια, το εθνικό μας αφήγημα, το οποίο δεν γνωρίζουμε, είναι ότι είναι μια κατασκευασμένη γλώσσα. Υπήρχε διαμάχη Βουλγάρων και Σέρβων
Γι' αυτό και κλείθηκαν και επιστήμονες από τη Σοβιετική Ένωση και πρέπει αυτή η πολυσευστική γλώσσα. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι αφού προχώρησε αυτή και εμφανίστηκε ως μακεδονική, εμείς δεν είχαμε καμία απάντηση και γι' αυτό θέλω να μου πείτε πάνω σε αυτό το θέμα. Υπάρχει όμως ένα άλλο ζήτημα που αφορά. Γίνεται μια παρέμβαση, κύριε. Και θέλω να καταλήξω. Είπα πρώτον αν υπάρχει κάτι στην ακαδημαϊκή κοινότητα, μια απάντηση. Και θέλω το εξής και το σχόλιο του κυρίου καθηγητή στο εξής. Αναφέρατε να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εδώ οι ντόπιοι μιλάνε ένα ιδίωμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τη σκοπιανή γλώσσα. Λοιπόν, είναι μια βοηθητική γλώσσα, μια προφορική λαλιά. Δυστυχώς, ακριβώς λόγω αυτής της απουσίας, ταυτίζεται πλέον. Ενώ ξεκινήσαμε παλιά τα λέγαμε ντόπικα, τώρα τα λέμε μακεδονικά. Εσείς κάνετε μια προθυγή αναφορά και είπατε για σλαβομακεδονική. Ο κύριος Σύλλογος που αναφέρατε στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, εμάς εδώ, τους κατοίκους που μιλάνε αυτό το ιδίωμα τους σλαβόφωνους, είπε σλαβομακεδόνες. Και όταν του είπα, κύριε καθηγητά, συγγνώμη, γιατί τους λέτε σλαβομακεδόνες, μου λέει, μα έτσι τους λέει το ελληνικό κράτος. Μήπως τελικά, έστω τελευταία στιγμή, δεν ξέρω. Η ερώτηση θα δίνει εξής. Υπάρχει κάποια απάντηση από την ακαδημαϊκή κοινότητα όλες αυτές τις δεκαετίες. Και εφόσον δεν υπάρχει, μήπως έστω και τώρα, κάθε αργά παρά ποτέ, κάθε πόδο σε καλό, είναι ευκαιρία με πρώτο και καλύτερο τον πρίτανη της γλωσσολογίας εσάς να ξεκινήσουμε την αποδόμηση και να βάλουμε τα πράγματα και να θέσουμε το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων να ασχοληθούμε με ζητήματα που δεν καταπιάνουν. Το γλωσσικό μας ιδίωμα, την κατασκευασμένη γλώσσα των σκοπίων. Γιατί αναφέρατε το θέμα της παιδείας, που είναι πολύ σημαντικό, που ανέφερε ο κ. Καναδόπουλος. Μην κάνω μετάκριση. Θα είναι αυστηρός. Να απαντώ λιγοτάκι. Μήπως θέλετε και δεύτερη ερώτηση για να απαντήσετε και εσείς. Όχι, όχι, θα πάω κάτι τέτοιο. Αγαπητοί, και με βάση αυτά που είπε ο συνάδελφος καθηγητής από το Πανεπιστήμιο, πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Πράγματι, οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν έθεσαν νωρίς, όταν υπήρχε η Γιουγκοσλαβία και ιδρύθηκε η Δημοκρατία της Μακεδονίας, δεν έθεσαν νωρίς το θέμα της ονομασίας αυτής της δημοκρατίας. Οι ιστορικοί μας εξηγούν γιατί δεν ήθελε ο Καραμανλής να συγκρουστεί με τον Τίτο, γιατί παίζονταν άλλα μεγαλύτερα συμφέροντα και γιατί ο Κωνσταντίνος Καραμανλής θεωρούσε ότι το θέμα αυτό είναι γελίο και δεν πρέπει να αναφέρεσαι και να το συντηρείς και να το αναδεικνύεις. Οπωσδήποτε δεν το πολεμήσαμε τότε που φανερώθηκε, ξέσπασε το θέμα και έτσι σιγά σιγά αναδείχθηκε το θέμα και με μία πολιτική οργανωμένη, αναφέρω ότι οι Σκοπιανοί σε πανεπιστήμια της Αυστραλίας, του Καναδά, ίδρυσαν θέσεις για την λεγόμενη μακεδονική, δίδασκαν αυτά που πιστεύουν και είχαν οργανώσει τον κόσμο για να αναδείξουν τα δίκαια αυτής της χώρας, εις βάρος των εθνικιστικών, ανέστρεψαν το θέμα, θέσεων των Ελλήνων. Επομένως, ναι, υπάρχει μία έλλειψη τραγική, έστω και δικαιολογούμενη με κάποιον τρόπο με τα τότε δεδομένα, αλλά πρέπει να δεχτούμε ότι θα έπρεπε γρήγορα να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα προτού μεγαλώσει και καθιερωθεί. Προσωπικά, όταν διελύθηκε η Γιουγκοσλαβία και εντεύθυνε το θέμα τι συμβαίνει με τα Σκόπια, με την δημοκρατία της Μακεδονίας, τότε ακριβώς έβγαλε αυτό το βιβλίο που σας λέω, την γλώσσα της Μακεδονίας δεν υπάρχει τώρα, έχει εξαντληθεί. Το έδωσε η Real News κάποτε, έχει εξαντληθεί, δεν το λέω δηλαδή για να αγοραστεί κάτι τέτοιο. Λοιπόν, εκεί αντιμετώπισα με τη συνδρομή όλων των ανθρώπων το θέμα. Δηλαδή παλιότερα ο Χατζηδάκης, ο Καλέρης, η Παναγιώτου, ο Θαβόρης,
ο Ανδριώτης βέβαια, είχαν γράψει, Βαγιακάρκος, ο ίδιος, είχαμε γράψει για αυτά τα θέματα. Δηλαδή υπήρξε μια κίνηση της ακαδημαϊκής κοινότητας, όχι πάρα πολύ μεγάλη, λόγω του επικρατούντος τότε σχήματος πολιτικού και της γενικότερης πολιτικής της χώρας. Τώρα, για το θέμα της γλώσσας αυτής του ιδιώματος που ομιλείται εδώ, τα σλάβικα, όπως τα λέμε. Πρώτα-πρώτα, αυτά δεν είναι το ίδιο με τη γλώσσα των Σκοπίων. Εξήγησα γιατί. Γιατί η γλώσσα αυτή είναι συστηματικά εξερβισμένη, ενώ τα ομιλούμενα εδώ είναι συγγενή προφανώς, αλλά κάτι άλλο. Και να κάνω και μία διευκρίνηση, αγαπητοί. Δεν είμαι ως γλωσσολόγος και νομίζω ότι δεν είναι κανένας εναντίον του να μιλούν κάποιοι άνθρωποι μία τέτοια μορφή ιδιώματος, παράλληλα με την ελληνική, όλοι οι άνθρωποι είναι δίγλωσσοι, ελληνικά μιλάνε, Έλληνες πολίτες είναι, ελληνική συνείδηση έχουν, το να μιλάνε και κάποια από αυτά δεν είναι τρομερό, όπως κάποιοι μιλάνε και βλάχικα, άλλοι αρβανίτικα, άλλοι... Δεν είναι κακό αυτό. Σε όλες τις χώρες υπάρχουν κάποια ιδιώματα τα οποία ομιλούνται. Το θέμα είναι μην ανάγονται αυτά τα ιδιώματα σε διεκδικήσεις μειονοτικές και άλλου τύπου πολιτική να συνδεθεί με τη χώρα, με αλυτρωτισμούς και τέτοια. Δηλαδή, δεν είμαστε εναντίον των ανθρώπων που μιλάνε κάποια από αυτά σε μια συντροφιά, λένε κάποια πράγματα, μην φτάσουμε σε άλλα άκρα. Το θέμα είναι όμως, ξαναλέω, μη τα χρησιμοποιήσει κανείς, όπως μια πολιτική οργάνωση εδώ τα χρησιμοποιεί, για να προχωρήσει σε μειονοτικές διεκδικήσεις και συνδέσεις και μικροτισμούς. Τώρα, το Σλάβο Μακεδόνες χρησιμοποιήθηκε παλιότερα. Δεν είναι εύστοχος όρος να χρησιμοποιηθεί για τους ομιλητές, διότι Σλάβο Μακεδόνες ονομάζονται οι Σκοπιανοί. Επομένως, δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για τους ομιλητές του ιδιώματος αυτού. Είναι οι Έλληνες, όπως δεν θα πεις αυτόν που μιλάει τα βλάχικα να του βρεις ένα χαρακτηρισμό ή τα αρβανίτικα, δεν θα το πεις αρβανίτη ούτε βλάχα τον άλλον. Απλώς μιλάει αυτά το ιδίωμα. Έτσι και στην περίπτωση αυτή μιλάει αυτό το ιδίωμα, είναι ένας Έλληνας πολίτης που μιλάει και αυτό το ιδίωμα σε κάποιες περιοχές μέσα από μια παράδοση, μεγαλύτερη, μικρότερη κλπ. Που αν δεν υπάρχει δόλος, διεκδίκηση, μειονότητα, είναι αποδεκτά, δεν ενοχλούν. Ο δρόμος προς την κόλαση, κύριε καθηγητά, είναι στρωμένος με καλές προθέσεις. Ναι, αυτό υπάρχει πάντοτε ένας κίνδυνος. Χριστός Ανέστη, καλώς ήρθατε. Και σήμερα πρέπει να μας συγχαρώ με την εορτή των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου, που εκπολίτησαν τα 2/3 των λαών της Ευρώπης. Μπαίνω στο θέμα. Ένα γεγονός το οποίο είχε λάβει χώρα και στον τύπο, όταν επισκέφθηκε ο Ιβανόφ, ο πρόεδρος της γείτονος, τον Πούτιν, ο κύριος Πούτιν του είπε: «Από εσάς πήραμε την κληρονομιά». Και τότε έγινε διπλωματικό θέμα και με τους Βούλγαρους και όλα αυτά. Αναφέρω το εξής. Κύριε καθηγητά, πολύ καλά ξέρουμε, όταν καταλογογραφούμε ένα χειρόγραφο, ελληνικό λες ελληνικό, εκτός αν θέλεις να ασχοληθείς με τη γλώσσα. Όταν καταλογογραφούμε ένα χειρόγραφο σλαβικό, λέμε σέρβικο είναι, βουλγάρικο είναι, ρώσικο είναι και ούτω καθεξής. Πριν ακόμα από τον Τίτο, στις αρχές του 20ου αιώνα, ένας Ρώσος της Διασποράς, ακαδημαϊκός που εργάστηκε στο Βελιγράδι και μετά στα Σκόπια, ο Βλαδιμίρ Μόσιν, εισήγαγε ένα κενό δαιμόνιο. Τα χειρόγραφα, τα σλαβικά που έχουν γραφτεί στην περιοχή της Μακεδονίας, έδωσε τον εντάξιον μακεδονικό χειρόγραφο. Και αυτή τη σχολή του Μόσιν την ασπάστηκαν και οι Σέρβοι και οι Ρώσοι, έχοντας μη συμφωνία ως προς την κληρονομιά
τον Αγίο Κυρίλο και Μεθοδίου που ήρθαν οι μαθητές του στη Βουλγαρία. Η βουλγαρική επιστήμη λέει μέσω της Βουλγαρίας πέρασε σε Ρώσους και σε Σέρβους. Η άποψή μου είναι μέσω του Αγίου Όρους. Και οι Σέρβοι και οι Ρώσοι λένε μέσω της Αχρίδος και ούτω καθεξής. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ο Μόσιμ το έκανε από το 1906-13 μέρα τους Ρώσοι της Διασποράς που έφυγαν και άφησε ένα καιρό δαιμόνιο. Όταν το είχα αναφέρει στο μακαριστό τον κύριο Ταχιάου, λέει αυτό το λέει και ο, ο Αντρέ Παγιάν. Ναι, αλλά το ελληνικό γεώγραφο ούτε σαν όρος αυτός ούτε γεωγραφικό μπορεί να σταθεί. Γιατί με την ίδια λογική, το ελληνικό χειρόγραφο που βρίσκεται στο Παρίσι λες Παρισίνους Γκρέκους, Βατικάνους Γκρέκους. Δεν το αποκαλείς Παρισινό και ούτω καθεξής. Και ως προς τη γλώσσα των χειρογράφων, ναι, μπορεί να βάσει τις νόρμες και των όρων του, των κανόνων που υπάρχει μέσα, το χαρακτηρίζεις βάσει των φωνιέτων, χαρακτηρίζεις τον χειρόγραφο και τελειώνει. Άρα, σε προηγουμένη περίπτωση, είχε προηγηθεί αυτό το θέμα και πριν για να δημιουργήσουμε κάτι αυτόνομο. Το θέμα που των δύο αδελφών που έγραψαν μία συλλογή δημοτικά άσματα βουλγαρικά της Μακεδονίας. Που οι σύγχρονοι σήμερα οι γείτονές μας θα είναι μακεδονικό δημοτικά άσματα. Ακόμα μια φορά θέλω να σας συγχαρώ και τον Αριστοτέλη και όλους τους άλλους και κάτι εύχημο. Κύριε καθηγητά, σε ένα τμήμα παιδαγωγικό στο Πλαγό έργο, ο καθηγητής για να ψέξει τους φοιτητές στο φιλότιμο, αφού τους απαρίθμησε διάφορα κοσμητικά επίθετα, λέει «Δεν τρέπεστε, στην ηλικία σας ξέρετε τι έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος και τα παιδιά με ένα στόμα». Μα κύριε καθηγητά, αγνοείτε ποιον είχε δάσκαλο ο Μέγας Αλέξανδρος. Σας ευχαριστώ. Δεν σας σύστησα, ο κύριος Τιχωρίτης, είναι σλαβολόγος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία στο τμήμα Μακαριστών Σπουδών. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, υπάρχει ερώτηση βέβαια. Υπάρχει επισήμανση περισσότερο πώς μπορεί δηλαδή κάποιες μορφές στην παράδοση να χαρακτηριστούν με έναν τρόπο που είναι εθνικιστικός, αυτό επισημαίνεται, πράγματι έχει συμβεί. Και έχει συμβεί και σε μεγάλο βαθμό και όχι μόνο στα χειρόγραφα που αναφέρετε. Η τάση των Σκοπιανών και των επιστημόνων ήταν να διεκδικήσουν διάφορα ότι ανήκουν στον χώρο των Σκοπίων ως παράδοση, ως ιστορία, ως γλώσσα, διότι λειτουργήσαν καθαρά προπαγανδιστικά. Δηλαδή οργανώθηκε μία κρατική συστηματική προπαγάνδα. Δεν υπήρχε λογοτεχνία και δημιουργήθηκε λογοτεχνία. Δεν είναι κακό αυτό, αλλά όταν εκ των υστέρων το κάνεις αυτό, μην το επικαλείσαι ότι να έχουμε και λογοτεχνία σε αυτή τη γλώσσα, όταν δημιουργήθηκε εκ των υστέρων. Και άλλα τέτοια πράγματα τα οποία είναι γνωστά. Επομένως, καλό είναι να τα ξέρουμε, να τα επισημαίνουμε και να φυλαγόμαστε. Όλο από αριστερά, κύριε Πέτρο μας. Από δεξιά, δεν υπάρχει μόνο. Έχουμε μια σύμπτωση. Ο Υπουργός Παιδείας είναι κάπου εδώ ή έρχεται άλλο. Είναι εδώ. Ερώτηση, το γνωρίζετε, τον καλέσατε. Εννοείται. Ρωτάτε τους οργανωτές. Να σας απαντήσω εγώ. Σαν Αριστοτέλης. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή, δεν στείλαμε ιδιαίτερες προσκλήσεις. Καμία ιδιαίτερη πρόσκληση δεν έφυγε πουθενά. Το έχουμε ανακοινώσει εδώ και δύο εβδομάδες στον τύπο. Πάμε σε άλλη ερώτηση. Αλλά δεν θα πάμε στην ερώτηση να πω μια φράση, κύριε καθηγητά, σε αυτό. Πράγματι, ένας υπουργός αξίζει μια πρόσκληση, αλλά την προηγούμενη φορά που είχε έρθει εδώ ο κύριος Γαβρόβλου, απειλήθηκαν με συλλήψεις τα μέλη του Αριστοτέλη. Ας μην κάνουμε ρητορικά ερωτήματα.
Λέγομαι Σιαμάκη Αθανάζο, είμαι διευθυντή τη Μετροπόλη τη Φλόρινη και ήθελα να ρωτήσω τον κύριο καθηγητή, επιστημονικά δηλαδή, φαίνεται ότι ο Κύπρος και ο Μεθόδιος ήταν συνεργάτες του Μεγάλου Φωτίου. Ποια είναι η γνώμη σας από αυτού? Υπήρξε μια τάση να διεκδικήσουν την μη ελληνικότητα των δύο γνωστών, γνωστή η τάση αυτή. Νομίζω ότι ιστορικά είναι διαπιστωμένο, ήταν ελληνικής καταγωγής, χριστιανοί, Απόστολοι, οι οποίοι ξεκίνησαν και διέδωσαν τον χριστιανισμό αποσταλέντες από τον Αυτοκράτορα, έκαναν το γλαγολητικό αλφάβητο σε πρώτη μορφή, από το γλαγολητικό μαθητές τους έκαναν το κυριλικό, που το ονόμασαν κυριλικό ακριβώς προς τιμήν του Κυρίλου και για μένα και για έναν νομίζω μεγάλο αριθμό ανθρώπων που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα δεν υπάρχει θέμα ότι και η καταγωγή τους και η πρόθεσή τους και το έργο τους είναι καθαρά αποστολικό, ελληνικό, χριστιανικό και ελληνικής εμπνεύσεως και ελληνικής καταγωγής. Παλιό μέρος του Αριστοτέλη και μετά κέντρο και δεξιά και Λέγω με Καημένας Χρήστος, είμαι παλιότατο μένα στο Ρησικό Αριστοτέλης. Όλη η Μακεδονία πονά. Ειλικρινά πονά. Αλλά πιο πολύ πονούν σίγουρα οι πρόγονοί μας που θυσιάστηκαν για τη Μακεδονία μας. Χαθήκανε χιλιάδες ψυχές για αυτή τη Μακεδονία. Ερωτώ, είναι δυνατόν, κύριε καθηγητά, διπλωματικά, νομικά, πολιτικά, να ακυρωθεί αυτή η θέση που δεν την κορεσπώνει? Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, αυτή η συμφωνία είναι πρόχειρη και διάτρητη. Πρόχειρη και διάτρητη. Υπάρχουν σημεία τα οποία είναι νομικώς αμφισβητήσιμα και επίσης μη ευρύτερα αποδεκτά. Δεν είμαι ειδικός στο νομικό κομμάτι να πω σε ποια έκταση μπορεί να αμφισβητηθεί. Οπωσδήποτε και πολιτικά. Με βάση ότι το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού δεν επιδοκιμάζει αυτή τη συμφωνία, έχει μεγάλη σημασία αυτό. Είναι άλλο πράγμα να είναι ένα μικρό μέρος των Ελλήνων που διαφωνεί και άλλο πράγμα να είναι το μεγαλύτερο μέρος των Ελλήνων που διαφωνεί. Άρα όταν υπάρχει μια τέτοια διάχυτη διαφωνία που εστιάζεται στη Μακεδονία αλλά έχει περάσει σε όλη την Ελλάδα, υπάρχει υπόβαθρο και βάση πολιτική να αμφισβητηθεί, θα το πω έτσι, με έναν νόμιμο τρόπο. Έχει λεχθεί το περίφημο «θα σας ταράξουμε στη νομιμότητα». Μπορεί λοιπόν να τους ταράξει κανείς στη νομιμότητα και να αμφισβητήσει, να μην εφαρμόσει και να, πώς να πω, να κρατήσει μία στάση σε συμφέροντα τα οποία αναπτύσσονται που θα γεννούν πεδίο διαπραγματεύσεων και υποχωρήσεων των Σκοπιανών όπως θα έπρεπε να έχει γίνει από την αρχή. Μπορώ να πω ένα μυστικό. Η απόφαση με την οποία άρχισαν να διαπραγματεύσει τον ΟΗΕ με βάση το ψήφισμα 8-17 έλεγε ότι θα πρέπει να λυθεί μία διαφορά. Ενώ σε πολύ μεταγενέστερα ψηφίσματα η διατύπωση αυτή άλλαξε, αλλά εν πάση περιπτώσει παρέμεινε το μία διαφορά. Προσθέθηκαν μόνο μερικές φράσεις για να δικαιολογηθούν κάποια πράγματα. Όταν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ τώρα, ο κ. Γκουτιέρες, δέχτηκε τις επιστολές από τα δύο κράτη, δεν παρέπεμψε στο ψήφισμα 8-15 που έλεγε μία διαφορά, διότι στην πραγματικότητα ο διαπραγματευτής έχει παραβιάσει την εξουσιοδότησή του και έχει επεκταθεί και σε ζητήματα πέρα της διαφοράς του τα όνομα, που είναι ταυτότητα και γλώσσα. Αυτό σημαίνει τι?
ότι οι κράτη, μια διεθνή συμφωνία μπορούν να την αφισβητήσουν καταρχάς κράτη. Έτσι. Μόνο ένα κράτος μπορεί να την αφισβητήσει, όχι πολίτες από όσο γνωρίζουμε. Αλλά εκ νέου ζητήματα της εφαρμογής της, όταν θα γίνει εσωτερικό δίκαιο, αλλά και στο μέτρο που θίγουν ατομικά δικαιώματα στο μέλλον, σε έναν αγώνα μακράς διαρκείας διαδοχής, για ανταρτοπόλεμο μιλήσαμε στην προηγούμενη συνάντησή μας, υπάρχουν μερικές πιθανότητες επιτυχίας. Λοιπόν, πάμε στην ερώτηση. Μια ερώτηση και ένα επιχείρημα που ακούμε από τους γείτονές μας είναι ότι στον Ηρόδοτο, νομίζω, κάποια στιγμή ο Μέγας Αλέξανδρος μίλησε και μίλησε μακεδονιστή. Και το επικαλούνται αυτό σε επιχείρημα ότι να υπάρχει γλώσσα της Μακεδονίας που ήταν διαφορετική από την ελληνική γλώσσα. Επίσης, ένα άλλο επιχείρημα, γιατί καλό είναι να ακούμε και τα επιχειρήματά του, γιατί είμαστε δίπλα. Γνωστά και συζητημένα. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι και ο ίδιος ο Γειτόνιος ο Ρήτορας, ο Δημοσθένης, όταν αντιμετώπισε τον Φίλιππο και την προσπάθεια που έκανε να ενώσει όλους τους Έλληνες, είπε κάποια λόγια τα οποία ήταν ίσως υποτιμητικά και ίσως κατά της ελληνικότητας της Μακεδονίας και των Μακεδόνων. Τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτά? Αυτά είναι γνωστά επιχειρήματα τα οποία έχουν τεθεί στο παρελθόν. Ξέρετε, στο παρελθόν έχει αμφισβητηθεί η ίδια η ελληνικότητα των Μακεδόνων από αυτούς. Ειδικότερα και έχουν γραφεί στο βιβλίο αυτό, το αναφέρω συχνά, γιατί έχω περιλάβει όλο τον αγώνα και τα γραπτά και τα κείμενα που απαντούν σε τέτοια πράγματα. Από τον Γεώργιο Χατζηδάκη μέχρι όλους, που απαντούν ακριβώς σε τέτοια ερωτήματα. Λοιπόν, το ότι μιλούσε μακεδονιστή σημαίνει ότι μιλούσε στο ιδίωμα όταν μιλούσε με τους δικούς του, που είναι αυτό που είπα, δηλαδή το ιδίωμα το δωρικό, το μακεδονικό, που δεν ήταν η αττική διάλεκτος ή επίσημη. Αυτό είναι έτσι. Τώρα, η σύγκρουση του Δημοσθένους με τους Μακεδόνες κλπ. Είναι γνωστή. Ο Δημοσθένης ως ρήτορας χρησιμοποίησε κάποτε και τον όρο βάρβαρη με μια έννοια, πώς να πω, να θίξει βριστική των αντιπάλων. Διότι έβλεπε ότι καταλύεται το αθηναϊκό κράτος, ότι χάνονται τα πάντα, κινδυνεύει η χώρα κλπ. Αυτές είναι ακραίες εκφράσεις που δεν δείχνουν τίποτε. Δηλαδή, επειδή ο Δημοσθένης ένα λόγο του είπε αυτό, άρα σημαίνει ότι ένα ολόκληρο κομμάτι του ελληνισμού είναι έτσι όπως χρησιμοποίησε τον υβριστικό χαρακτηρισμό Δημοσθένης. Κοιτάξτε, ψάχνουν πάντοτε να πιαστούν από κάτι για να αμφισβητήσουν. Αυτά τα πράγματα είναι τόσο εμπεδωμένα ιστορικά, με κείμενα, με χιλιάδες επιγραφές, μόνο αυτά, ώστε δεν αντιμετωπίζονται με λογική. Είναι καθαρά προπαγανδιστικά, έτσι, προπαγανδιστικές προσπάθειες, παλιές, για να αμφισβητήσουν την ελληνικότητα της Μακεδονίας και να βλέπουν μία παρουσία ευρύτερη που τους έβαζε και τους ίδιους μέσα, τους Σκοπιανούς, παλιότερα τους Βουλγάρους. Οι πρώτοι οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν και κατά κάποιο τρόπο αμφισβήτησαν την ελληνικότητα ήταν οι Βούλγαροι. Σκοπιανούς δεν τους έπαιρνε κανένα στα σοβαρά. Οι Βούλγαροι ήταν. Καζάροφ και άλλοι. Προς αυτούς γράφει ο Χατζηδάκης, ο Χόφμαν και όλα αυτά τα περιλαμβάνω. Αυτοί ήταν που αμφισβητούσαν αυτά, διότι προσέβλεπαν στην Μακεδονία η οποία θα γινόταν δική τους. Άρα έπρεπε να αμφισβητήσουν τον ελληνισμό και την ελληνικότητα των Μακεδόνων. Το έκαναν συστηματικά Βούλγαροι. Αντιμετωπίστηκαν όχι μόνο από Έλληνες, αντιμετωπίστηκαν από ξένους μελετητές, ο μεγαλύτερος από τον οποίο είναι ο Χόφμαν, του οποίου το βιβλίο είναι κλασικό και ανατρέπει όλα αυτά τα επιχειρήματα, όπως και τα δημοσιεύματα ελληνιστή και γερμανιστή του Γεωργίου Χατζηδάκη. Από εδώ, από δεξιά σας, κύριε καθηγητά, η κυρία Ελευθερία. Καλησπέρα και ευχαριστούμε. Μας είπατε ότι η γλώσσα του Σκοπίου είναι βουλγαρική που εξερβίστηκε.
Ένα μεγάλο βαθμό. Ναι. Τώρα είπατε και που το γνωρίζουμε ότι οι Βούλγαροι είχαν προσπαθήσει πάρα πολύ να πάρουν τη Μακεδονία και τους σταμάτησε ο Μακεδονικός αγώνας. Αυτό το ιδίωμα θέλω να μας περιγράψετε που δουλειάται εδώ. Σίγουρα θα έχει πολλές βουλγαρικές λέξεις που θα άφησαν αυτοί. Θέλω να μας πείτε τι άλλες λέξεις έχει, εκτός από βουλγαρικές. Κοιτάξτε, όλα αυτά τα ιδιώματα που έχουν μια καταβολή από συγγενική γεωγραφικά χώρα, είναι επηρεασμένα πρώτα-πρώτα από την ελληνική, έχουν βλάχικα μέσα, έχουν και άλλα στοιχεία μέσα, που το περιμένει κανείς, ανάλογα και με το ποιος μιλάει και τι άλλο γνωρίζει. Το θέμα είναι πάντως ότι αυτά δεν ταυτίζονται με τη γλώσσα των Σκοπίων λόγω της, αυτών των εξελίξεων που περιέγραψα. Λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να δούμε τώρα τι στοιχεία έχει αυτό το ιδίωμα όσο τέλος πάντων ομιλείται. Είπα και το επαναλαμβάνω ότι όταν δεν συνδέεται πολιτικά, δεν συνδέεται μειονοτικά, δεν συνδέεται αλυτρωτικά και απλώς είναι να λέω κάποια πράγματα σε ένα συγγενικό φιλικό περιβάλλον, δεν ενοχλεί κατά τον ίδιο τρόπο που δεν ενοχλούν τα βλάχικα, δεν ενοχλούν τα αρμανίτικα που ομιλούνται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος επίσης. Ο κύριος Πανίδης. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι που είμαι εδώ πέρα. Αυτό που θέλω να πω εγώ, βέβαια για μένα αυτονόητο αυτό που λέτε, είναι όλα αυτά από εδώ και πέρα. Πού θα καταλήξω κατά την άποψή σας? Όλο αυτό το σκηνικό με το Σκορπίο, με τη γλώσσα, πού θα καταλήξουν? Ζητάτε πολιτική έτσι, αξιολόγηση και πρόβλεψη. Δεν μπορώ να την κάνω. Μπορώ να στοιχήσω στην ανάγκη της εγρήγορσης για διαμαρτυρία, για μία ανοχή, για κατάσταση ανατροπής, εκεί είμαι σύμφωνος. Το να προβλέψεις, νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με λογική τι θα γίνει. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών εξελίξεων, είναι αποτέλεσμα κινητοποιήσεως των ανθρώπων. Που θέλω να συγχαρώ, μια και βρίσκομαι εδώ και προσεκλήθηκε εδώ, στους ανθρώπους του Φιλεπλεδικού Συλλόγου του Αριστοτέλη, τον πρόεδρο, τον κύριο Χατζηστεφάνου, Ραπτόπουλο Χατζηστεφάνου, δύο ονόματα έχετε, τον κύριο Βόβο, όλα τα μέλη του Συμβουλίου που είχα τη χαρά να γνωρίσω, άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται με το δικό τους τρόπο, με τους ομιλητές που φέρνουν, με τις διάφορες εκδηλώσεις που οργανώνουν. Δηλαδή χρειάζεται μία ευαισθητοποίηση των ανθρώπων, ο καθένας όπου και όσο μπορεί να υψώνει τη φωνή του, μπορεί να γράψει μία επιστολή στην εφημερίδα. Στα ραδιόφωνα γίνονται συζητήσεις. Μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο και να παρέμβει και να πει αυτό που ξέρει. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι παρέμβασης. Αλλά πρέπει να γίνεται με μία συχνότητα από όλους τους, από διάφορους ανθρώπους. Εμείς παίζουμε έναν ρόλο σε έναν χώρο, ας πούμε, στον τομέα της γλωσσικής επιστήμης, ο άλλος της ιστορικής, ο άλλος της πολιτικής. Αλλά πρέπει οι ίδιοι οι άνθρωποι, εσείς, να είστε σε μια εγρήγορση, σε μια ευαισθητοποίηση, ώστε να παρεμβαίνετε και να φωτίζετε με απλό τρόπο τον κόσμο για το τι συμβαίνει. Μην νομίζετε ότι όλοι ξέρουν τα πράγματα. Ακούτε λοιπόν κάτι σε ένα ραδιόφωνο. Σηκώστε, μπείτε μέσα, μιλήστε. Και εμείς θα συνεχίσουμε να γράφουμε και να μιλάμε. Έτσι δεν είναι, κύριε Κοτάκη? Συμφωνώ απολύτως. Ο κύριος Τζέζης Μιχάλης εδώ, δεξιά σας, αριστερά σας. Εκπαιδευτικός. Δάσκαλος, παρακαλώ, όχι εκπαιδευτικός. Κύριε καθηγητά, θέλω να ρωτήσω κάτι.
Διδάσκομαι ιστορία στη σχολεία, στα παιδιά μας. Είμαι ενεργεία δάσκαλο. Τι έχει κάνει η εκπαιδευτική κοινότητα για την τοπική ιστορία που πρέπει να διδάσκεται και να είναι στα σχολιά μας? Γιατί τόσα χρόνια, ενώ εκπαιδευτικοί ζήτησαν να μπει η τοπική ιστορία στο βιβλίο της ιστορίας, συστηματικά και οργανωμένα έχει βγει έξω το βιβλίο? Γιατί κλεινόμαστε καθημερινά στην τάξη και γινόμαστε κουραστικοί και ίσως χαρακτηριζόμαστε ποικιλοτρόπως από συναδέλφους όταν αναφερόμαστε στην τοπική ιστορία και στα γεγονότα που μας πειράζουν, μας ενοχλούν? Γιατί αυτός ο τόπος ακόμα μυρίζει αίμα. Λοιπόν, τι κάνει η κοινότητα η εκπαιδευτική, εσείς που τα έχετε στα χέρια σας? Έχετε δίκιο. Και το έχουμε αντιμετωπίσει στον εθνικό διάλογο που κάναμε για την παιδεία και για την ευθύνη του εθνικού διαλόγου το 2009. Μέσα στα διδασκόμενα μαθήματα για την ύλη είχαμε αναφέρει ότι πρέπει να διδάσκεται τοπική ιστορία, ιδίως σε περιοχές που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ευαισθησία. Ανήκετε σε αυτές τις περιοχές. Εάν διδάξετε την τοπική ιστορία, τα παιδιά εδώ θα μάθουν πράγματα που πρέπει να τα μάθουν μέσα στο σχολείο και με έγκυρο τρόπο. Αντιμετωπίστηκε κάπως επιφυλακτικά η τοπική ιστορία, γιατί σε μερικές περιοχές της Ελλάδος άλλες, οι άνθρωποι που υποστήριζαν αυτό ήθελαν να περάσουν ιδεολογίες του εμφυλίου και κάποια πράγματα τέτοια, και είχε λεχθεί τότε μην αρχίσουμε πάλι να λέμε τι έγιναν εδώ και ποιοι έκαναν τη μία αγριότητα ή την άλλη και αν ήταν δεξιοί ή αριστεροί και τώρα. Αυτό θέλησαν να σταματήσουν, αλλά εδώ υπάρχουν περιοχές όπως η Μακεδονία όπου η τοπική ιστορία πρέπει να είναι ένα κομμάτι της γενικής ιστορίας. Δοθέντος δε ότι η γενική ιστορία έχει ατονίσει και συμπυκνωθεί και δεν διδάσκονται μεγάλα κομμάτια της ελληνικής ιστορίας. Δήθεν για να συμπτυχθεί η ύλη έχουν παραλυφθεί κομμάτια ή έχουν συμπτυχθεί σε 2-3 σελίδες ο ελληνισμός της αρχαιότητας, της αρχαϊκής εποχής και της προϊστορίας. Αυτά όλα είναι από αφελή έως επικίνδυνα. Και υπάρχει σκοπιμότητα. Πολλές φορές δεν υπάρχει σκοπιμότητα, υπάρχει άγνοια. Ξέρετε, είναι χειρότερη η άγνοια από τη σκοπιμότητα. Όταν είσαι απαίδευτος, είσαι δημόσιος κίνδυνος. Διότι μπορείς να πάρεις αποφάσεις αν έχεις πολιτική εξουσία η οποία να επηρεάσουν βραχυπρόθεσμα και μέσο πρόθεσμα ολόκληρο το λαό. Δηλαδή αν ως υπουργός παιδείας πάρεις κάποιες αποφάσεις και αρχίσουν να χρησιμοποιούνται κάποια πράγματα ή να μην χρησιμοποιούνται, αυτά είναι αποφάσεις υψηλού κινδύνου. Εκεί λοιπόν η καλλιέργειά σου και η παιδεία που έχεις και η γνώση των πραγμάτων λειτουργεί να σε προφυλάξει. Αν δεν υπάρχει, τα θεωρείς όλα απλά, εύκολα, και εγώ έχω στυλιτεύσει στην παρούσα αρχή του Υπουργείου Παιδείας ότι θυρεύει το εύκολο και το λίγο, και παιδεία με εύκολο και λίγο δεν υπάρχει. Αυτά είναι για να αρέσουμε και να ψηφοθυρούμε. Τα πράγματα στην παιδεία είναι πολύ σοβαρά και πρέπει οι άνθρωποι που τα γνωρίζουν να λειτουργούν ως σύμβουλοι για να ληφθούν αποφάσεις. Δεν μπορείς να μην εξετάζεις τα αρχαία ελληνικά. Αυτή τη στιγμή γράφω και λέω, βγήκαν οι Γάλλοι σε ένα συνέδριο, οι αρχαιολόγοι, οι ιστορικοί φιλόλογοι και είπαν πρόταση στην UNESCO
να διδαχθούν οι αρχαίες γλώσσες, τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά, διότι αποτελούν την άειλη πολιτισμική κληρονομιά της Ευρώπης και πρέπει να προστατευθεί και πρέπει να διδαχθούν. Και βγαίνει ο Γάλλος Υπουργός της Παιδείας και λέει ότι οι αρχαίες γλώσσες δεν είναι ούτε νεκρές, τα λένε κάποιοι, ούτε ελιτίστικες, τα λένε κάποιοι, είναι γλώσσες που αποτελούν τη βάση της γνώσης των νεότερων γλωσσών. Γάλλος Υπουργός Παιδείας. Εμείς μειώνουμε τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών, τα βάζουμε σε μη εξεταζόμενο μάθημα που σημαίνει ανυπόληπτο και έξω από το ενδιαφέρον των μαθητών, καταργούμε τα λατινικά ότι είναι ελιτίστικο και θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο προάγουμε την παιδεία. Αυτά είναι τραγικές αποφάσεις που ελπίζω ότι θα αναθεωρηθούν πολύ σύντομα. Άλλη μία ερώτηση, ο κύριος Γκρέκας. Κύριε καθηγητά, Χρυσός Ανέστη, και συγχαρητήρια για την ομιλία σας. Έχω δύο ερωτήματα. Το πρώτο, όσον αφορά το τόπιο ιδίωμα, ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Τσιούλκας είχε μελετήσει το ιδίωμα αυτό και μάλιστα το 1905 είχε εκδώσει το βιβλίο «Συμβολές» στη Διπλωσία του Μακεδόνου, όπου μέσα αποδεικνύει ότι βρήκε το ιδίωμα από λέξεις οι οποίες είχαν ρίζα από αρχαίες ελληνικές λέξεις και μάλιστα από την εποχή του Ομήρου, από ομιλικές λέξεις. Το ερώτημα είναι το εξής. Αυτό το ιδίωμα, αυτό το χαρακτηριστικό που έχει, πώς μπορούμε να το προστατεύσουμε από την προσπάθεια των Σκοπιανών να επιβάλλουν αυτή τη γλώσσα που, όπως είπατε κι εσείς, δεν έχει καμία σχέση με το ιδίωμα αυτό. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Θέλετε να σας κάνω και το δεύτερο ή... Συνολικά. Το δεύτερο είναι στην σύνοδο του 77 του ΟΕΕ, εκεί νομίζω έγινε αναφορά σε μακεδονικό κυριακό αλφάβητο. Στο? Στο 1977 που έγινε η σύνοδος, εργασία, τι ήταν, σύνοδος εργασίας για το... Μίλησα γι' αυτό, ναι. Ναι, ναι, απλώς όμως, αν δεν κάνω λάθος, τότε έγινε αναφορά σε μακεδονικό κυριακό αλφάβητο. Βεβαίως. Ναι, απλώς επειδή όλοι ξέρουμε ότι δεν υπάρχει μακεδονικό κυριακό αλφάβητο, γιατί τα γράμματα είναι ίδια ακριβώς με το βουλγαρικό. Για ποιο λόγο τότε δεν έγινε κάποια ένσταση, έτσι ώστε να πούμε ότι δεν υφίσταται το μακεδονικό και ελληνικό αλφάβητο. Αυτές είναι οι δύο ερωτήσεις. Το κείμενο του Τσιούλκα δεν είναι αξιόπιστο. Γλωσσικά δεν είναι παραδεκτό. Κάποια στοιχεία, εντάξει, υπάρχουν. Αλλά η έκταση στην οποία δίνει και οι συσχετήσεις και οι ετυμολογίες είναι ανακριβείς, είναι λαϊκές ετυμολογίες, όπως λέμε, είναι παρετυμολογίες. Και αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα που δεν μπορείς να τα πολεμήσεις με ακροβατισμούς επιστημονικούς, γιατί αυτά σου τα απορρίπτει αμέσως ένας που ξέρει. Άρα κάποια ελάχιστα στοιχεία, επειδή οι ομιλητές μπορεί να είχαν κάποια στοιχεία τέτοια, μπορεί να υπάρχουν. Αλλά επειδή αυτά είναι σε νεότερα χρόνια, είναι καθαρά σλαβικά και δεν μπορείς να βρεις. Εκεί με τον Τσιούλκα συνέχεια τα βλάχικα. Τα βλάχικα που υπάρχουν μέσα μερικά σε αυτά είναι πράγματι πολύ παλιά και κάποια πάνε στην αρχαιότητα και στα ομηρικά. Έχω κάνει δύο διδακτορικά, δύο δηλαδή διδάκτορές μου, έχουν μελετήσει τα βλάχικα και έχουμε δείξει αυτά τα πράγματα, πόσο παλιά πάνε, ότι δεν έχουν καμία σχέση με τα ρωμάνικα, ότι είναι από μία βαλκανική, λατινική και οι δύο, και ότι έχουν στοιχεία πολύ παλιά, ενίοτε και ομηρικά, τα βλάχικα. Αν σε αυτά, μέσα από τα βλάχικα υπάρχουν κάποια στοιχεία, ναι, αλλά
καθαρά δεν μπορούμε οι γλωσσολόγοι και εν πάση περιπτώσει η επιστήμη δεν έχει δεχτεί το κείμενο του Τσιούρκα. Το άλλο που είπατε, κοιτάξτε, μιλάμε για την περίοδο της Ιουγκοσλαβίας. Έρχονται λοιπόν και λένε αυτό είναι το αλφάβητό μας, αυτή είναι η γλώσσα μας, δηλαδή την ονομάζουν μακεδονική, αλλά από ό,τι την αναφέρουν αυτή η μακεδονική δεν σημαίνει ότι την αποδεχόμαστε. Δεν γίνεται σε αυτή τη διάσκεψη κρίση της καταγωγής ή της εγκυρότητας των γλωσσών για να γίνουν δεκτές ή να μην γίνουν. Είναι αυτό το θέμα μας. Αν ήταν αυτό, θα είχε γραφεί σε ημερήσια διάταξη, θα ήταν το Υπουργείο Εξωτερικών, θα ήταν διπλωμάτες, Υπουργείο Εξωτερικών. Εμείς είμαστε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, γλωσσολόγων και γεωγράφων που κάναμε αυτό που είπαμε. Επομένως, δεν μπορούν να γίνουν τέτοιες αναφορές. Είναι εκ του πονηρού, εμείς το είπαμε. Και πώς το λες, και έλεγες ότι λέγεσαι και Μακεδονία. Εμείς δεν σε αναγνωρίσαμε ποτέ. Το ότι το λες εσύ δεν σημαίνει τίποτε. Αναγνώριση δεν είχανε. Και οι ίδιοι Σκοπιανοί, αυτό που είπαμε προηγουμένως, το 18 δέχονται ότι ουδέποτε αναγνωρίστηκαν από την Ελλάδα. Οι ίδιοι το 18. Λοιπόν, άρα αυτό είναι το αστόχημα το δικό μας, να δεχτούμε κάτι που είπαν οι Σκοπιανοί παλιότερα για το 77. Θέλει μεγάλη προσοχή όταν χειρίζεσαι αυτά τα θέματα. Εάν δεν είναι υποχώρηση και συναλλαγή. Και απλώς σου ξέφυγε. Ακόμα και αν τα είχαμε δεχτεί πάντως, κύριε καθηγητά, ακόμα και αν την είχαμε δεχτεί, λέω, το κράτος των Σκοπίων δεν είναι το διάλογο κράτος της πρώην Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Ιουγκοσλαβίας. Κατά συνέπεια, όλες τις συμφωνίες οι οποίες έχει υπογράψει η Ιουγκοσλαβία δεν σημαίνουν ότι δεν έχουν βάλει τα Σκόπια. Αλλά αυτό θα το έπρεπε στον Υπουργό και πίσω του ουράνου. Ο σταθμός Ράδιο Φλόρινα. Η συχνότητα 101,5. Η επιλογή δική σας. Ράδιο Φλόρινα.